Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Αυτός ο λακαμάς που κάνει γρρρρ. Πόσες μέρες είναι να περάσει ένα αρκοντήσιον. Ξέρεις τι μπουνιές θέλει αυτός. Ποια εταιρεία, άλλη εταιρεία είναι από πάνω. Τι εταιρεία, με τα ηλεκτρονικά είναι, με τα παιχνίδια. Θα πάρω τον Μπόκο Λόκο και θα ανέβω απάνω, πες τόσο. Αυγούστου, 3 Αυγούστου, σήμερα μεγάλη μέρα για την πόλη μας, καθώς γίνεται ένα σπουδαίο παιχνίδι. Δεν συνηθίζεται αυτή η πόλη να δέχεται τέτοια παιχνίδια. Αυτή η πόλη έχει μάθει να παίρνει τα κομπιουτεράκια ο οπαδός του Ηρακλή και να λέει, αν περάσω από τα ψαχνά, ξέρω εγώ με διπλό και κερδίσω τον Ηρακλή ψαχνών, περάσω από τη λίμνη Ευβοίας και κάνω το διπλό, είμαι μαθηματικά βέβαιος ότι η ομάδα μου ανεβαίνει κατηγορία. Την άλλη χρονιά παίρνει να πούμε πάλι τα κομπιουτεράκια και λέει, αν πάρω χ στην Ξάνθη που είναι φίλοι μας και τα λοιπά ή κάνω διπλό, τότε σώνομαι πριν μπει το Πάσχα, ας πούμε, στις καρδιές μας και θα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα φάω τον Οβελία χωρίς να έχω παλινδρομήσεις ισοφαγικές ή στομαχικές. Είσαι, ξέρω εγώ, στην πιο ανατολική πλευρά της πόλης και λες, ας πούμε, ρε γαμώτο, δεν μπορούσαμε να δώσουμε 50 χιλιάρια τη δόξα δράμας, ξέρω εγώ, να μας αφήσει να περάσουμε. Μα είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, ο προπονητής να είναι αριανός και να μην μας αφήνει να περάσουμε εκεί να πάρουμε τη νίκη και να περνάνε οι πανσεραϊκοί. Αυτά έλεγε τόσα χρόνια η πόλη. Μετά έλεγε ο άλλος, να πούμε, πρώτος στην πόλη είμαι, να πούμε, και είμαι πρώτος στην πόλη. Και πρώτο στην πόλη και από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα να πούμε και μανιά, μια πόλη, μια ομάδα. Άμα πήγαινε από το Λιτόχωρο και κάτω να πούμε, δεν τον ήξερε η μάνα του να πούμε. Ήρθε ο άλλος από την Ελβετία να πούμε με σανδάλι και κάλτσα να πούμε μεταξωτή. Πήγε έξω από ένα κολόμπαρο και πώς λέγονταν το μέρος, ρε Εμίλια Γαβριλίδη. Πόρτο Κουφό. Πήγε ο Βλάχος από την Ελβετία στο Πόρτο Κουφό. Είδε σε μια οθόνη να παίζουν δύο ομάδες. What, λέει, τι ομάδες, λέει. Πάει στον Ιχολύπτη, λέει Άγιαξ. Λέει Άγιαξ, λέει, ξέρω, ο Βλάχος. Αυτό, λέει, το άλλο τι είναι, λέει, με τις μπλε στολές. Γιατί δεν φόρσα και τις ασπρόμαυρες οι άλλοι. Λέει Πάοκ. What, Πάοκ, λέει. Δεν ήξερε ο Ελβετός ο Βλάχος. Δεν ήξερε τον Πάοκ, να πούμε. Παναθηναϊκό, I know. Παναθηναϊκό, I know. Ολυμπιακό, I know. Βέβαια, I know. Τι βλέπεις, Champions League. Τον Πάοκ πού να τον ξέρει ο Ελβετός. Άμα ας πούμε είναι ιατρικός επισκέψει στην Σβάιτς, ξέρω εγώ, εταιρεία. Και δεν ασχολείται πολύ με το ποδόσφαιρο. Και κάθεται ο Βλάχος εκεί και βλέπει τις ειδήσεις. Να πούμε και δεν έχει καμιά νόβα στην Ελβετία. Πού να τον ξέρει τον Πάοκ. Πού έφτασε ο Πάοκ. Τον Γκαρσία, λέει, δεν τον ξέρει. Λέει, πού έχει φτάσει, λέει ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία, λέει, έφτασε στους 36, λέει, της Ευρώπης. Στο UEFA, λέει. Ναι, στο UEFA. Εκεί θιά μου η Κατίνα, λέει, που πλένει, λέει, τα ρούχα, λέει, στο. Στην πλήστρα, στην πλησταριά επάνω, έφτασε στους 32 της Ευρώπης. Σήμερα όμως η πόλη έχει κάτι το διαφορετικό. Σήμερα λοιπόν η πόλη είναι στις επάλξεις για να ακούσει, να δει, να αφουγκραστεί το μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. ΠΑΟΚ Άγιαξ στις 9:30 λοιπόν. Το ρεπορτάζ φυσικά τρέχει για τον ΠΑΟΚ. Κάθε 5 λεπτά το γραφείο τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δίνει ενημέρωση στους ρεπόρτερ τι και πώς κτλ. Έχουν μια άρρηθη συνεργασία και φυσικά. Και το αγωνιστικό κομμάτι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Οι του Άγιαξ έχουν ενημερώσει ότι στη Θεσσαλονίκη οι οπαδοί είναι καρνίβαλοι και ότι δεν χωράνε πολλές μαγκές και είναι Μεσόγειοι και τα λοιπά. Δεν έχει, ας πούμε, μαγκίτσες του στυλ ότι θα πάμε σε ένα μαγαζί και θα κάνουμε μαγκές οι Ολλανδοί και τα λοιπά.
οι Έλληνες βαράνε, οι Θεσσαλονικοί βαράνε. Χθες το βράδυ, ρε παιδιά, έξω από τα γκούντις της, πώς τη λένε, της Λαμπράκη, πέσει ένα ξύλο, με έχει πιάσει μια λιγούρα, λέω πάω να πάρω καμιά σαλατίτσα να φάω για να συμπληρώσω πριν την εκπομπή. Σκάω μύτη, μόλις πάω να παρκάρω απέναντι, να πούμε, από τον γκούντις ήταν κάτι μαγαζιά. Βλέπω έναν 92, 93, 60 χρονών, 62, ένα βουβάλι, να πούμε, ένα ζώο μέχρι εκεί απάνω. Και την πέφτει σε μια κοπελίτσα. Καμάκι κάνει τώρα, σε μια 22 χρονών. Παίρνει χαμπάρι ο πιτσιρικάς ότι το βουβάλι, να πούμε αυτό κτλ. Πάει το βουβάλι τώρα να ορμήξει λόγω όγκου τον πιτσιρικά. Κάθομαι εγώ στα 20 μέτρα τώρα να δω τι θα γίνει. Έχω πάρει το φαΐ να ανεβώ απάνω, να πούμε, στο Μετρόπολης. Και πάνω το βαρέ στον πιτσιρικά. Του τραβάει κάτι μπουνιές ο πιτσιρικάς, κάτι άσους, κάτι διάρκεια, κάτι τεσσάρια, κάτι λόγου, κάτι αυτά. Το γκρεμίζει το βουβάλι κάτω, του τραβάει και ένα κλωτσίδι στα μούτρα. Πατ! Το πετάει κάτω. Του λέω τώρα φύγε. Φύγε, λέω, δρόμο τώρα. Αυτό που ήταν να κάνει το καθιστά, από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται. Δρόμο. Παίρνω δρόμο. Ωρε φίλε, λέω, τι τούμπα είμαστε εμείς, ρε. Τι. Πήραξε, λέει, κορίτσι μου, λέει αυτό. Πρέπει να ήταν και αλλοδαπόστο, ήξερε και box. Πήγε άλλο εκεί που βάλει, να πούμε, 200 κιλά, νόμιζα να τον δίνει. Πάει τον δίνει στον άλλο. Πολυβόλο τα χέρια του φεύγουν. Πα, λέω, πάρ τον κάτω το χοντρό. Μετά μια μισή ώρα, λέει, ήρθαν, λέει, στην περιοχή 12 ζητάδες. Σιγάρε. Ρε, η μπάτση του Μπέβερλι Χίλς είστε, να πούμε. Τι το Μαϊάμι, να πούμε. Τι ήρθανε, λέει, μετά μια μισή ώρα. Μετά μια μισή ώρα τον άλλο τον πήγα, τον ράψαν τα μούτρα, τον βάλανε εκεί να δουν τα πλευρά του και τα λοιπά. Τι ήρθατε να κάνετε, ρε, μετά μια μισή ώρα. Στη Λαμπράκη, μια μισή ώρα το βράδυ, να πούμε. Ρε, τι γέλιο. Τούμπα είσαι. Δεν έχει τέτοια. Γι' αυτό λοιπόν οι Ολλανδοί, καθίστε φρόνημα. Θα βρεθεί κανένα τέτοιο πιτσιρικάς εκεί σε καμία αυτιά, του πειράξετε τη φιλινάδα. Θα σας κάνει μπαούλο στο ξύλο. Και φυσικά ένα πράγμα δεν θα κάνετε. Δεν θα πείτε τη λέξη Άρης μέσα στην τούμπα. Γιατί εκεί πέρα ορμάν παραπάνω τα παιδιά. Εκεί θα ορμάν και οι γυναίκες. Πες αυτό να τον πλακώσω στις μπουνιές, θα τον κάνω ότι έκανε το χοντρό εχθές στη Λαμπράκη ο άλλος. Μπαμπούμ, μπαμπούμ, πάνω είναι. 10 μέρες στο κοπρόσκυλο δεν μπορεί να περάσει ένα κλιματιστικό. Χρρρ και χρρρ και χρρρ και χρρρ. Ο Τεμπέλχανας, ο Θεσσαλονικιός. Ανά χαθεί από εκεί πέρα. Άκου τώρα. Δεν το λες απάνω να σταματήσει. Θα τον πλακώσω στο ξύλο πραγματικά, τον κάνω μπαούλο. Έτσι και το δω μπροστά μου, θα το πω καλά, τεμπέλι. 15 μέρες δεν μπορεί να περάσει 5 κλιματιστικά, κοπρίτη. Κοπρίτη, γρου, γρου, γρου κάθε μέρα. Δεν αχαθείτε από εκεί πέρα, τεμπελχανάδες. Έτσι τα διάλαμα εκεί μεσημεριάτικα. ΠΑΟΚ λοιπόν. ΠΑΟΚ Άγιαξ. Ο ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ είναι αίτητος. Πώς λένε οι Αριανοί, είμαστε 48 χρόνια αίτητοι στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια από τα 48 χρόνια τα 24 δεν παίζουν Ευρώπη. Έτερων εκάτερων. Πώς λένε, ρε παιδί μου, Ηρακλειδής. Έχετε να περάσετε από το Καφταντζόγλιο, να πούμε, ο ΠΑΟΚ από το 97, αλλά 5-6 χρόνια λείπουν εκεί στις τοπικές κατηγορίες. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Έτσι και ο ΠΑΟΚ λέει, εμείς, λέει, με τον Άγιαξ έχουμε παίξει. Πόσα μάτς παίξανε? 1, 2, 3 μάτς είμαστε, λέει, αίτητοι. Ένα στην Τούμπα φιλικό το 73, εκείνο ήταν μεγάλο μάτς. Ο Άγιαξ με τα αστέρια του και ο ΠΑΟΚ στην Ανατολή μιας πολύ μεγάλης ομάδας, τα δικά του αστέρια. 1-1 με γκολ του Σαράφη. Και του. Ποιος είχε σοφαρίσει, ο Χουλσόφ. Με πιάνετε αδιάβαστο, να είδατε τώρα. Με πιάνετε αδιάβαστο. Ο Χουλσόφ πρέπει να ισοφάρισε. Ναι, με φάουλ. Με φάουλ έξω από την περιοχή. Με το Στέφα λένε να κάνει το μεγάλο παιχνίδι. Εγώ το μάτσο αυτό δεν το έχω δει. Ήμουνα στα Νίβια. Οπότε δεν είχα τη δυνατότητα να πάω, έστω και με μαύρη αγορά, να πάρω ένα εισιτήριο στους 47-48.000 παοξίδες που είχαν βρεθεί σε εκείνο το εκπληκτικό μάτσο. Μετά παίξανε το Άγιαξ ΠΑΟΚ. Που βρίζανε τα παόκια τον Τσιρίλο γιατί δεν μπορούσε να πιάσει το Σουάρες. Ήταν και το παράπονο του Τσιρίλο όταν το συνάντησα σε ένα πλατό, να πούμε, στο TV Μακεδονία. Βλέπω βιντεάκια σου, γελάω πολύ, μου αρέσει πολύ, μου λέει, ξέρω εγώ και τα λοιπά, με σύζυγο την ηθοποιώ, την κοπέλα που έπαιζε στο Ρετυρέ. Λέει, αυτό το παράπονο έχω, λέει. Εντάξει, μου έκανε τον γκολ, λέει, ο Σουάρες, αλλά λέει, αυτός λέει παγκοσμίου κλάσεως, ο Σουάρες είναι. Το βρίζαν τα παόκια και καλά το κάνανε. Γιατί σου λέει, πού να ξέρουν αυτοί ότι ο Σουάρες, να πούμε, αύριο μεθαύριο θα κάνει αυτή την εκπληκτική καριέρα. Μπορεί κάποιοι να βρίζουν τώρα και το γλύκο που έφαγε τον γκολ από τον Ντόλμπερκ και σε 2-3 χρόνια ο Ντόλμπερκ να παίζει center front, να πούμε, στη Manchester United, να παίζει, ξέρω εγώ, στην Μπαρτσελόνα, να παίζει σε υψηλό επίπεδο. Και τι, για να λέει ο γλύκος μετά, έχω ένα παράπονο, ρε, λέγανε ότι δεν έπεσε πάνω στον Ντόλμπερκ, να πούμε, ή να πούνε ότι ο Τζίμιρο δεν έπεσε πάνω στον Ντόλμπερκ, να πέσουν, ξέρω εγώ, και τα στόπερα πάνω, να μην γίνει το σούτι, να πούμε, και να πάει μπάλα κάτω κτλ. Έτσι γίνεται στο ποδόσφαιρο συνήθως. Μεγάλο μάτς. Έχω ενστάσεις όμως εγώ. Έχω ενστάσεις.
όσον αφορά το μεσοεπιθετικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Και θα γίνω σαφής, διότι ακούς πολλά εδώ πέρα, βγαίνουν πολλοί παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, αοριστολογούν, ναι, η μεγάλη ομάδα, αυτό εκεί και τα λοιπά, αοριστολογίες. Εγώ θα μιλήσω να πούμε με στοιχεία ποδοσφαιρικά, και όποιος θέλει να ακούσει, ας ακούσει. Όποιος δεν θέλει να ακούσει, δικαίωμά του. Λέω λοιπόν εγώ, αυτοί έχουν μια τριάδα, τον Ντόλμπερκ, τον Κασιέρα και τον Ελγκάζη, ο οποίος δεν φάνηκε γιατί τον έκλεισε η πλευρά, η αριστερή του ΠΑΟΚ, πάρα πολύ καλά με τα δύο, με τους δύο χαβ, γιατί ο Σακόφ ήταν στον κόσμο του, άσχετα μερικοί λένε ο Σακόφ έτρεξε χιλιόμετρα και έκανε βάδιν και έκανε, άστε να λένε αυτοί, λέω και εγώ τα δικά μου. Λοιπόν, βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ εδώ στην σύνθεση του με Μάτος, Κρέσπο, Τζαβέλα, Λέοβατς τετράδα, Σακόφ, Εξάρι, Χαρίση, Τζίμιρο, Τοχτάρια και τον Κλάους με τον Ροντρίγκες και τον Τζαλμά στις πλευρές. Λέω λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ είναι ισχυρός στην άμυνα όσον αφορά και τη σύνθεσή του. Αν και εγώ διαφωνώ με τον Σακόφ ριζικά, θα προτιμούσα τον Τζιόλι εκεί, γιατί ο Τζιόλις θα είναι πολύ καλό σε ένα παιχνίδι πολύ κλειστών χώρων, το οποίο λογικά ο ΠΑΟΚ θα επιλέξει. Και θα διαφωνήσω λίγο αυτό με τον Μάστορα που άκουγα να πάρει λίγο παραπάνω τακτική ο ΠΑΟΚ. Δεν την κάνει την τακτική ο ΠΑΟΚ. Ή ούτως ή άλλως είναι χ. Το 50% της κατοχής του Άγιαξ είναι ανούσια. Για μένα το σκηνικό είναι ο ΠΑΟΚ όταν κερδίσει την μπάλα να έχει 4 κόντρα επιθέσεις σε κενούς χώρους σε κάθε ημίχρονο. 4 κενούς χώρους σε κάθε ημίχρονο. Και η κατοχή μπάλας, η περισσότερη στον ΠΑΟΚ, ίσως είναι πολύτιμη για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ λίγο κατοχή. Αλλά πώς θα κερδίσει κατοχή, να έχει τη δυνατότητα ο ΠΑΟΚ να κάνει άμυνα με κατοχή μπάλας? Όχι. Δεν έχει χαφ τα οποία μπορεί ο ΠΑΟΚ να πει θα κρατήσω λίγο την μπάλα στα πόδια μου, να ξεφουσκώσω τους παλμούς κτλ. Δεν έχει τέτοιες δυνατότητες. Και εδώ, μιας και μιλάνε για υγρασία, για φυσική κατάσταση, για βαθμοί Κελσίου κτλ., πόσο θα επηρεάσουν τις ομάδες. Να πω ότι φυσικά οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά από την άλλη μεριά η δομή των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων δίνει τη δυνατότητα σε κάποιες στιγμές του παιχνιδιού οι ανάσες, κρατώντας την μπάλα, ο Άγιαξ περιφέροντας την μπάλα, είναι να κερδίζει και οικονομία δυνάμεων ο Άγιαξ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, εάν θέλει να κρατήσει αποτέλεσμα και δεν θέλει μόνο να έχει την αντεπίθεση και πρέπει να βάλει και την κατοχή μπάλας για να κάνει άμυνα, να χαμηλώσει δηλαδή τους παλμούς, δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Γιατί δεν έχει ποιότητος χαφ για να το κάνει. Ή αν θέλετε, οι καινούργοι που πήρε ο ΠΑΟΚ δεν είναι παίκτες τόσο μεγάλης ποιότητας για να το κάνουν αυτό. Θέλω να δω τον Μπιζεσβάρ περισσότερα παιχνίδια και περισσότερο φορμαρισμένο. Δεν τον έχω δει. Η άποψή μου είναι ότι εφόσον δεν παίζει, δεν είναι και στην καλύτερη φυσική κατάσταση και στην καλύτερη κατάσταση όσον αφορά τα τρεξίματά του. Τώρα, ο ΠΑΟΚ έχει, λέει ο Ίβιτς, έχω πλάν B, πλάν C και τα λοιπά. Πλάν B, πλάν C και τα λοιπά. Εγώ λέω ότι ο Ίβιτς δεν έχει πλάν B, πλάν C. Γιατί το πλάν B και το πλάν C σημαίνει ότι αν μου φερμάρει κανένα γκολ ο Άγιαξ, έχω πλάν B εγώ για να ανατρέψω. Το πλάν B και το πλάν C ποιο είναι, ρε Ίβιτς, για να καταλάβω? Άμα σου κάτσει, ας πούμε, άμα σου κάτσει ο Γκούντελ, ο Κασιέρα, ο Κλάσεν, ο Ιλγκάζι, ο Ντόλπε και ένα γκολ, λέμε, ή κάνεις το 0-1 στο 10ο λεπτό, τι πλάν B έχεις? Εδώ είναι, διαπράτεται ένα έγκλημα επιθετικό στον ΠΑΟΚ. Αυτοί όλοι λένε άμυνα, θα φύγω στην κόντρα. Έχω το Χαρίση, έχω το Τζίμιροτ, έχω το Ροντρίγκες, έχω το Ζαλμά. Θα βγω στην κόντρα κτλ. Ωραία μέχρι εδώ. Εγώ σου λέω ότι τρως ένα γκολ και γυρίζουν πίσω οι άλλοι. Θα κάνετε προσευχή στο Θεό του ποδοσφαίρου να παραμείνουν οι Λίθιοι, οι Ολλανδοί στρατηγικά. Δηλαδή, θα κάνετε προσευχή στο Θεό του ποδοσφαίρου η ομάδα. Η ομάδα του Άγιαξ να είναι ηλίθια στρατηγικά και τακτικά. Δηλαδή να βάλει ένα γκολ και να ξαναπάει να πάρει την μπάλα και να βγει μπροστά. Δεν νομίζω να το κάνει. Έχοντας απέναντί του ένα δύσκολο γήπεδο, δύσκολες καιρικές συνθήκες, και να διαχειριστεί το θέμα της αυτοσυντήρησης. Του να κρατήσω το αποτέλεσμα. Ακόμα και ο Άγιαξ νομίζω ότι θα πέσει στη φιλοσοφία της αυτοσυντήρησης. Εντάξει. Τώρα,
Γιατί θέμα μιλάω επιθετικό έγκλημα. Επιθετικό έγκλημα, επιθετική στρατηγική λάθος για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει στο 4-3-3 στον πάγκο ένα δεξί μπακ, ένα στόπερ, ένα εξαροστόπερο, ένα εξάρι, ένα οχτάρι, ένα εννιάρι κακής ποιότητας που είναι ο Κουλούρης και έναν ανέτοιμο Μπίζεσβαρ. Δηλαδή με άλλα λόγια, ο ΠΑΟΚ δεν έχει διείσδυση, δεν έχει και οργάνωση από το χώρο του κέντρου. Δηλαδή έχει αφήσει έξω, τον Πέλκα, έχει αφήσει έξω τον Ζάιρο, έχει αφήσει έξω αυτό τον το Αναστασιάδη, τον Φανούρη. Δηλαδή αφήνεις διείσδυση, αφήνεις, πώς το λένε, ένας με έναν και αφήνεις και κατά κάποιο τρόπο και ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να έχει τα στοιχεία του center for, όχι αυτά τα στοιχεία του Κλάους, κάπως διαφορετικά. Τον πετάς λοιπόν έξω. Και έχει σαν κύριο μοχλό, αν φας ένα γκολ, τον ξεχασμένο Μιστακίδη, αν σου βγει, και τον ανέτοιμο Μπίζεσβαρ. Και έχει αφήσει έξω Ζάιρο, ο οποίος είναι διεμβολιστής το ένας μέναν, έχει αφήσει έξω τον Μπέλκα, τον οποίο τον περιμένουμε σε αυτό το παιχνίδι. Δεν πάει να τον αφήσει τον Μπέλκα έξω, και δεν πάει να αφήσει σε αυτό το παιχνίδι τον Φανούρη έξω. Γιατί στη ζωή τα πράγματα πρέπει να τα μάθεις ότι μπορεί να έρθουν ανάποδα. Ναι, μεν μπορεί εσύ να κάνεις ένα γκολ και να βάλεις το 1-0 στο 20 λεπτό με αντεπίδεση στο passing game και στο ανέβασμα του Dykes. Βλάξ τον βάζει πάλι αριστερό μπακ, αυτός καλό για τον ΠΑΟΚ, ή του Τέτε ή του Φέλτμαν ή του Ρίζεβαρ, της τετράδας δηλαδή της άμυνας, να ανεβεί επάνω και να βγει στην κόντρα. Αυτό μάλιστα, αλλά το πλάν B, κύριε Ήβιτς, και το πλάν C που λες στους ρεπόρτερ, δεν το βλέπουμε σε ατομικό επίπεδο στη 18άδα σου. Δηλαδή, Μπρίκιτς, Κίτσιου, Μαλεζάς, Τζιόλης, Κανίας, Μιστακίδης, είναι μεσοαμυντικοί, και ο Μιστακίδης λόγω ταλέντου, γιατί δεν ξέρουν τι θέση να τον βάλουν, τον έχουν εκεί και του λένε μπες και εσύ μέσα. Και ένας Κουλούρης, ο οποίος Κουλούρης είναι ένας παίκτης με τρίων δυνατοτήτων σε ταχύτητα, με τρίων δυνατοτήτων σε τρίπλα, σε διείσδυση, σε συμμετοχή, και είναι σίγουρα χειρότερος εκτελεστής από τον Κλάους όσον αφορά το παρεβάλε. Δηλαδή, ρε Ήβιτς, άμα εσένα σου κάτσει ένα γκολ αυτός ο Ντόλμπεργκ, θα παίξεις 4-4-2 με δυο φόρ ίδια κοπής. Ξέρεις τι θα πάθεις μετά? Τι να βάλεις δηλαδή, Κλάους θα βάλεις Κουλούρη, Τζαλμά, Ροντρίγκες και θα βγάλεις ένα χαφ? Ξέρεις πως θα μπαίνουν στον ανοιχτό χώρο οι Ολλανδοί στην περιοχή σου από το κέντρο? Ξέρεις πως θα μπαίνουν? Όπως άνοιγε η άμυνα του ΠΑΟΚ με την Ξάνθης εκείνο το μάτς το οποίο θεωρεί ύποπτο Αναστασιάδης, όπως πήγατε στα Γιάννενα με τον Αναστασιάδη και φάγατε 3 γκολ στην αντεπίθεση, όπως φάγατε τα 3 γκολ στην Τρίπολη μέσα τότε που έκανε τζόκινγκ ο Τζαβέλας, έτσι θα τα τρώτε. Για μένα λοιπόν ο ΠΑΟΚ είναι σαν φιλοσοφία το πώς θα αμυνθώ, πώς θα φύγω στην κόντρα, αλλά δεν έχει πλάν σε, όπως λέει ο Ήβιτς, σε περίπτωση που φας πρώτος γκολ και πρέπει να παράξεις ποδόσφαιρο. Πρέπει δηλαδή να βγεις από πίσω απέναντι σε μια οργανωμένη άμυνα η οποία θα έχει τις γραμμές υποτίθεται κοντά, η οποία θα είναι μια ομάδα η οποία δεν θα έχει κανένα λόγο να ανεβάσει πολύ ψηλά τα μπακ της, δεν έχει κανένα γκαϊλέ να βγάλει το εξάρι της στο μπαζούρ 15-20 μέτρα παραπάνω σε ρίσκο κτλ. Λέω λοιπόν, το είπα και χθες στο φίλο του από τη Χαλκίδα που ήρθε να μας επισκεφτεί, τον πρόεδρο, τον ιδρυτή του Προέδρου Συνδέσμου Φίλων ΠΑΟΚ Χαλκίδα, στο φίλο μας, ο οποίος ήρθε και για διακοπές, συνδύασε Θεσσαλονίκη Χαλκιδική ΠΑΟΚ με τη σύζυγό του, είναι και νιώπαντρος, θα του στείλουμε για τα χαιρετίσματά μας, φίλος του Τερεπέογλου, του Γιώργου, του κολλητού μου. Λοιπόν, και του λέω, σε ποιο Θεό πιστεύεις? Λέει, στον Ορθόδοξο αυτό και τα λοιπά. Πιστεύεις σε κανέναν Άγιο? Όχι, μου λέει, στον Ιησού πιστεύω. Ωραία, λέω, προσευχή σου στον Ιησού να μην φάτε πρώτη γκολ. Μου λέει, γιατί? Και του εξηγώ on the record και off the record και πώς τα λένε και εντός και εκτός αυτό που σας λέω τώρα.
Δεν υπάρχει πλάνο να φάει γκολ ο ΠΑΟΚ. Το πλάνο είναι κάθομαι και φεύγω στην κόντρα. Είναι λογικό αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά θεωρώ λάθος πριν το μάτς, το θεωρώ λάθος να έχεις τον Γκουλούρη μέσα σαν επιθετική λύση και να μην έχεις Ζάιρο, να μην έχεις Πέλγα και να μην έχεις Φανούρη, πώς το λένε, Περέιρα. Θεωρώ μεγάλο λάθος. Θα μου πεις και τι να κάνω ρε φίλε. Θα σου πω εγώ ρε φίλε τι μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Έχεις το Σαχόφ εξάρι. Έχεις τον Τζιόλι εξάρι και τον Γκανία εξάρι. Πας με τρία εξάρια. Πας με τρία εξάρια. Εντάξει. Δηλαδή, αν είναι να κόψεις έναν για να βάλεις έναν επιθετικογενή, θα κόψεις ένα εξάρι. Όπως και δίποτε. Θα κόψεις ένα εξάρι, ρε φίλε. Πώς θα γίνει δηλαδή το έργο. Και γιατί να κόψεις εξάρι. Γιατί έχεις εξάρι τον Τζιόλι, έχεις εξάρι τον Σάκοφ, έχεις εξάρι τον Γκανία. Τρία εξάρια, τι τα κάνεις τρία εξάρια. Τι τα κάνεις τα τρία εξάρια. Και επίσης, τον Γκουλούρη τι τον θέλεις. Τον θέλεις μην τραυματιστεί ο Κλάους. Πώς θα τραυματιστεί ο Κλάους αφού θα περπατάει σε όλο το μάτς και θα περιμένει μια φάση να κάνει τον γκολ. Και θα γυρίσει πίσω στην άμυνα κτλ. Δεν έχεις στοιχεία να βάλεις ένα άλλο σεντερφόρ. Να βάλεις ένα άλλο σεντερφόρ με άλλα στοιχεία. Που να μπορεί να παίξει και έξω από την περιοχή. Γιατί μπορεί να το φας τον γκολ. Στη ζωή δεν είναι όλα βολικά, έρχονται και ανάποδα. Έρχονται και ανάποδα τα πράγματα στη ζωή. Ύστερα, τον Ζάιρο τον καταστρέψατε λόγω του 3-5-2. Ο Ζάιρο λοιπόν είναι ένας παίκτης που μπορεί να είναι ρεζέρβα, να είναι ρεζέρβα σαν εξτρέμ. Δηλαδή, έχεις εσύ εξτρέμ ρεζέρβα, θα μου πεις εγώ το Μιστακίδη. Μα ο Μιστακίδη δεν ξέρετε τι θέση παίζει. Παίζει οχτάρι, παίζει εννιάρι, παίζει δεκάρι, παίζει μπακ, παίζει ό,τι θες παίζει. Του έχετε επιδείξει τις θέσεις όλες. Λοιπόν. Δεν νομίζω ότι και δεν άκουσα και κανέναν δημοσιογράφο, κανέναν οπαδό, κανέναν παράγοντα, κανέναν φύλαθλο, κανέναν παλέμαχο ποδοσφαιριστή, κανέναν προπονητή. Να πει, λάτε εδώ ρε, πώς φτιάξει την ομάδα έτσι. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Αυτοί περιμένουν να γίνει το αποτέλεσμα και μετά να μιλήσουν. Μα το θέμα είναι ότι εμείς ως μετάχριστον προφήτες πληρωνόμαστε και αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα κάνοντας κριτική. Θα κάνεις κριτική και πριν το μάτς. Θα πεις τη γνώμη σου και πριν το μάτς. Και δεν είναι τίμιο να κριτικάρεις μια ομάδα και ένα προπονητή πριν το μάτς, να περιμένεις τι θα γίνει και μετά να βγεις και εκ του αποτελέσματος να χτυπήσεις τις αδυναμίες. Εγώ βγαίνω λοιπόν και λέω ότι είναι πολύ ωραίος και οργανωμένος ο ΠΑΟΚ όσον αφορά το μεσοαμυντικό του κομμάτι και τακτικά και στρατηγικά και κάνοντας την κόντρα επίθεση στο μυαλό του. Πολύ ωραίο είναι. Αν και ο Σέντερφορ, ο Αθανασιάδης δεν είναι για μάτς κόντρα επίθεσης, κλείνει η παρένθεση, αυτό βάλτε στο μυαλό σας για αργότερα. Και το άλλο, είναι ότι ενώ μεσοαμυντικά ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ οργανωμένος, δεν υπάρχει πλαν B, πλαν C. Το πλαν B, πλαν C είναι τρώω γκολ, τι κάνω. Τι κάνεις, έχεις πετάξει έξω τον Ζάιρο, έχεις πετάξει έξω τον Μπέλκα, έχεις πετάξει έξω να πούμε τον Περέιρα και μου έχεις βάλει τον Γκουλούρη. Ο οποίος είναι να πούμε κολόνα της ΔΕΗ να ταχώνει, όχι τίποτα άλλο, όχι τίποτα σπουδαίο. Τον πήρατε εκεί δανεικό και τα λοιπά, το φέρατε πίσω. Και έχετε τον Γκουλούρη δεύτερο center for σε match ΠΑΟΚ Άγιαξ που τρέμει το φιλοκάδι του ΠΑΟΚ. Τι θα γίνει με τον Γκουλούρη δεύτερο center for. Άντε, πάμε σε διάλειμμα τώρα. Λοιπόν, πάμε και στους χορηγούς μας μέσα στον Αύγουστο, 3 Αυγούστου σήμερα. Λοιπόν, ονομάζεται deliveras.gr και είναι η καλύτερη, εξυπνότερη και ευκολότερη στη χρήση. Πλατφόρμα παραγγελιών φαγητού στην Ελλάδα. Μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε online παραγγελίες στο λεπτό, χωρίς επιπλέον χρέωση και χωρίς πιστωτική κάρτα. Από τα μεγαλύτερα ονόματα της γεύσης, μπαίνοντας στην deliveras.gr, έχετε τη δυνατότητα να επιλέγετε ανάμεσα από δεκάδες εστιατόρια αναπεριοχή και να κάνετε την παραγγελία σας online εύκολα και γρήγορα, ξεχνώντας τον παραδοσιακό τρόπο παραγγελίας μέσω τηλεφώνου. Ο Deliveras αλλάζει τον κόσμο του online delivery. Επίσης, να πούμε ότι δεν ξεχνάμε την καθημερινή μας επαφή με το καλό Εβιτάλ. Το καλό Εβιτάλ νομίζω ότι σε μένα έκανε πάρα πολύ μεγάλο καλό, διότι μου δημιούργησε ένα πολύ καλό έντερο, πολύ καλή λειτουργία του εντέρου. Κάτι το οποίο πάρα πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από το έντερό τους και λόγω του στρες και λόγω της κακής διατροφής κτλ. Το παίρνεις στο κουταλάκι της σούπας, είναι εύγευστο. Έχει αυτό που λένε πάρα πολύ ωραία γεύση, είναι εύγευστο πολύ. Δεν έχει ζάχαρη,
δεν έχει ζάχαρη. Το βάζεις ή στο σκέτο ή στο χυμό ή στο γάλα και καταπολεμάς τις ιώσεις, αυξάνεις το αμυντικό σύστημα, καταπολεμάς τους πόνους, τις αρθρώσεις, το ζάχαρο, τη χοληστερίνη, το έντερο που έκανε σε μένα πολύ μεγάλη δουλειά, τη σκυλιότητα και τις πεπτικές διαταραχές, αυτές τις ισοφαγικές ιστορίες, ανεβαίνει το φαΐ απάνω την ώρα που τρως, εκνευριστικά πράγματα. Το παίρνεις τηλεφωνώντας στο 2312-200-500 και είναι η τιμή 34,90 ευρώ μόνο για τους ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολης. Τηλεφωνήστε τώρα και το παίρνετε από, 55 ευρώ, 34,90. 2312-200-500. Είχα μια συνομιλία με τον κύριο Ματθαίου, γιατί εχθές έγινε ένα θέμα εδώ και είχαμε ένα επεισόδιο λεκτικό μεταξύ του Θόδωρου του Αργιανού, εντός αέρα και εκτός αέρα, με τον, πρώην παράγοντα του Άρη, ο οποίος θέλει να τονίσει, δεν θέλει να βγει. Μου λέει, κοίταξε να δεις, εμένα λέει με σέρνουν μαζί με τον Σκόρδα, γιατί έχουμε κάποια κοινά όσον αφορά τη δέσμευση της περιουσίας. Ο Σκόρδας λέει, εγώ έβλεπα τι γινότανε και την κοπάνισα το 2006. Από το 2004 λοιπόν μέχρι το 2006 που έφυγα, μου είπε ο Ματθαίου, και το ξέρω και εγώ πολύ καλά, ότι δεν υπήρχε κάποιο, κατά κάποιο τρόπο, πώς να το πω ρε παιδί μου, άνοιγμα της ΠΑΕ Άρης. Και μάλιστα μου είπε ότι σαν το Θόδωρο λέει πολύ, τότε λέει που είχα βγει και ξεχώρισα τη θέση μου, φωνάζανε Σκόρδα Αλάνη κάνει ντουμάνι. Οπότε λέει δεν μπορεί να κάνεις να με κατηγορήσει ότι έχω εμπλοκή στα 30 τόσα εκατομμύρια ευρώ, διότι εγώ ήμουνα από το 4 μέχρι το 6, μπήκα, έφυγα το 6 όταν ο Άρης επιθυτίας μου δεν είχε φάει δεκάρα από παίκτη προπονητή, εμπλεκόμενο μάνατζερ κτλ. Και εγώ διαχώρισα τη θέση μου και παραιτήθηκα. Από το 2006 και μετά έγινε, μου λέει, το έλα να δεις. Λοιπόν, και άλλα πολλά μου είπε, τα οποία θα τα πούμε στη συνέχεια. Αυτά γιατί λέει δεν θέλω να ακούγονται ότι οικονομικά εγώ είχα κάποιο όφελος από τον Άρη, ότι είχα κάποια θέση ή κάποια, ξέρω εγώ, θέματα τα οποία επί ημερών μου χρεώθηκε ο Άρης, είτε στο δημόσιο είτε ξέρω εγώ κάπου αλλού. Λοιπόν, ο Συνόδης από Χαλκίδα μας στέλνει χαιρετίσματα, το παιδί που ήταν χθες εδώ και θα πάει στο μάσκι, θα πάει και Χαλκιδική να κάνει συνδυάσει ΠΑΟΚ, ελπίζει να είναι θετικό το αποτέλεσμα σήμερα, και διακοπές. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνύματα και να πω. Τι δουλειά έχει ρε ραπ 60 χρόνων να την πέφτει σε κοπελίτσα? Απαράδεκτο. Εσύ ραπ πώς αντέδρασες βλέποντας αυτό το σκηνικό? Φίλε, άκουσε να δεις. Εγώ όταν τον πλάκωνα ο πιτσιρικά στις μπουνιές, ήμουνα εκεί για να αποτρέψω τους τρίτους να μπουν στη μέση. Δηλαδή, σε καυγάδες τέτοιους, πλακώνονται δύο και χάνονται εκεί πέρα μέσα και γίνεται ιστορία. Εγώ λέω, οπ, θα τους αφήσουμε. Όποιος πέσει κάτω, μπαπ, θα τον πιάσει τον άλλο και θα τον πει φύγει. Μα λέει είσαι τρελός, τσιρίζανε κάτι εκεί κτλ. Τίποτα, δεν μπαίνεις μέσα. Δεν μπαίνεις ανάμεσα. Ποτέ. Δεν χωρίζεις. Όπως δεν θες να σε χωρίσουν όταν μαλώνεις, τρως ή δίνεις, δεν θες να σε χωρίσουν. Άλλο να πέσεις κάτω ή να τον ρίξεις τον άλλο κάτω, τελείωσε εκεί ο καυγάς. Δεν το σκοτώσει κιόλας. Τέλειωσε, θα το στείλει, θα τον πρίξει ή θα σε πρίξει και τελείωσε. Δεν μπαίνω μέσα. Ανάμεσα σε δύο που μαλώνουν. Άσε που θα φας ξύλο γιατί είναι δύο αυτοί και εσύ θα δέχεσαι τις μπουνιές που είτε να φάει ο ένας ή ο άλλος. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Δεν χώνεσαι. Δεν ξέρεις γιατί έγινε. Δεν ανακατεύεσαι. Και φυσικά δεν φωνάζεις την αστυνομία. Να κάνει τι η αστυνομία? Να μαζέψει το πτώμα μετά από κάτω. Το τραυματία. Φωνάζεις το 166, το βάζεις απάνω, του λες άντε γεια. Ήρθανε λέει 12 ζητάδες της Δίας. Σιγά τα αίματα, ρε. Ήρθαν οι 12 ζητάδες. Θα είσαι και πιάσανε τον Μπάσαρη, να πούμε. Τον Μπάσαρη δεν τον πιάσανε. Το Τσοχατζόπουλο που τον πρίξαν στη φυλακή, οι δεσμοφύλακες λέει κάνα την κορόιδα. Βέβαια. Δεν έχει τίποτα να δώσει τώρα το Πασόκ. Σου λέει ας τον πρίξουν τον Τσοχατζόπουλο. Τελικά μέσα ήταν, ρε τον Τσοχατζόπουλο. Και εμένα μου είπαν ότι είχε βγει έξω. Τέλος πάντων, τον πλάκωσε ο Στεφανάκος, ένα καλό παιδί Φαρυπινίτης, και οι δεσμοφύλακες λέει κάνα την κορόιδα. Βέβαια. Στις Γαλλίες τα έφαγε ο Τσοχατζόπουλος, δεν είχε για κανένα δεσμοφύλακα να δώσει κανένα φράγκο, και οι δεσμοφύλακες οι άνθρωποι εκεί στις φυλακές θέλουν και αυτοί το μερτικό τους. Πώς θα γίνει δηλαδή, τζάμπα θα σε φυλάνε? Τι λέτε τώρα, ρε. Τώρα για τη μαρμίτα γίνονται κορόιδα. Ακού να δεις, να πούμε. Για να προκριθεί ο Άγιαξ πρέπει να φορέσει κυτρινόμαυρα σήμερα στην Τούμπα. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Αργιανός 0-10. Ναι, δεν βλέπεις από τα διπλά ο Άρης μέσα στην Τούμπα έχει ξεκολωθεί στα διπλά. Τα τελευταία 30 χρόνια πόσα έκανε, ρε φίλε, πόσα διπλά έκανε αυτός ο Άρης μέσα στην Τούμπα? Έκανε 2 στα 30 χρόνια.
Μια ζωή ολόκληρη, δύο διπλά. Να χαθεί 0-10. Προγνωστικά, λέει ένα φίλο. Νίκη Άγιαξ. Ντούο οπαδών. Διακοπή μάτς τιμωρία Τούμπα. Αυτό είναι, φίλε, πρόβλεψη ή επιθυμία σου, είσαι οπαδό άλλη ομάδο. 3-13. Το 1-1, φίλε, είναι πολύ πιθανό σκορ και μάλιστα στο κουμάρι εκεί στο, που παίζω στο, τα στοιχήματα. Έχει πέσει αρκετά το 1-1. Είναι πολύ πιθανό σκορ. Και θα πέσει και το χ κι άλλο. Το χ θα πέσει κι άλλο. Και το άντερ θα είναι πάρα πολύ χαμηλό. Λοιπόν, πέρσι σε ρώτησα το Άρης Ηρακλής ποιος θα κέρδιζε και μου είπες ο Ηρακλής. Φέτος τι λες, λέει. Φέτος λέω ο Άρης. Μη μας ζαλίζεις για τον ΠΑΟΚ όλη την εκπομπή. Λέει ο 4-18. Εντάξει ρε φίλε, εγώ είπα για τον ΠΑΟΚ. Στο επιθετικό κομμάτι τα ακούσατε. Στο αμυντικό κομμάτι τα ακούσατε. Νομίζω πριν από το ματς καλύτερη ανάλυση δεν μπορείτε να ακούσετε πριν από το ματς. Και η τοποθέτησή μου για τον Τζιόλι, τον οποίο έχω σκίσει κανονικά, αλλά βλέπω ότι σήμερα ταιριάζει να ξεκινήσει έναντι του Κανίας και του Σαχόφ, το θεωρώ δεδομένο. Ο Κανίας θα μπορεί σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ κερδίζει ή είναι στην πρόκριση να μπει σαν δεύτερο εξάρι κατά κάποιο τρόπο και να κλείσει ο άξονας, γιατί ο Ίβιτς ποτέ δεν παίζει με τρίτο center back. Δεν τον έχουμε δει να παίζει με τρίτο center back, οπότε μπορεί να χρησιμοποιήσει πιο ψηλά την άμυνά του με ένα δεύτερο κατά κάποιο τρόπο εξάρι. Εφόσον δεν μπορεί ο Κανιάς πως το λένε να παίξει 90 λεπτά λόγω φόρμας και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις κάποια λεπτά, η δική μου τοποθέτηση είναι να το χρησιμοποιήσεις σαν αλλαγή έχοντας το Τζιόλι. Θα μου πει τώρα κάποιος άλλος, μπορεί να βάλω εγώ το Τζιόλι μετά να είναι 0-0 στο 60 και να κρατήσω το Τζιόλι για τις μακρινές, όταν αυτοί θα ανέβουν πιο πολύ ψηλά. Άρα οι μακρινές του Τζιόλι να πιάσουν πιο πολύ τόπο. Αυτό είναι μια άλλη εκδοχή που είναι συζητήσιμη και αυτή. Εκείνο το οποίο δεν είναι συζητήσιμο για μένα, θεωρώ απαράδεκτον το γεγονός ότι μεσοεπιθετικά έχουν μείνει πολλοί παίκτες του ΠΑΟΚ έξω. Παίκτες που θα μπορούσαν σε θέματα παραγωγικού ποδοσφαίρου, αναγκαστικού παραγωγικού ποδοσφαίρου, δηλαδή τρώω γκολ και πρέπει να ανοιχτώ. Νομίζω ότι είναι υπερβολή να μείνουν και ο Πέλκας και ο Ζάιρο και ο Φακούντο Περέιρα εκτός δεκαοκτάδας. Το θεωρώ απαράδεκτο και θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, αν φάει γκολ, δεν θα έχει στον πάγκο της τι θα περιμένεις από το Μιστακίδη? Δηλαδή πήρες 5 μεταγραφές και θα περιμένεις να σου γυρίσει το παιχνίδι ο Μιστακίδης? Έτσι δηλαδή που τον έχουμε πετάξει και τον βάζαμε μέσα έτσι επειδή δεν χωράνε οι άλλοι, επειδή δεν είναι ανέτοιμοι? Όχι ρε φίλε, δεν το στρέχω. Δεν το στρέχω, πώς θα σου το πω. Δηλαδή δεν γουστάρω έτσι να πούμε. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία με τον ΠΑΟΚ. Δεν σκέφτομαι το 0-0, έχω πλάν B και πλάν C. Το κρατάω αυτό εδώ για τον Ίβιτς, ο οποίος είναι ένας προπονητής πάρα πολύ σοβαρός στα πρώτα του δείγματα. Είναι ένας προπονητής ο οποίος σέβεται την άμυνά του. Είναι ένας προπονητής ο οποίος σέβεται τους χώρους και τον αντίπαλο. Είναι ένας προπονητής που σέβεται τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών. Είναι ένας προπονητής ο οποίος σήμερα στο πριν το μάτς μου δείχνει ότι πλάν B δεν υπάρχει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης είναι ένας προπονητής που μέχρι στιγμής δεν μου έχει δείξει ότι αν στραβώσει δουλειά δεν μπορεί να έχει εκείνη την ευκαιρία μυαλού ταχύτητας να μαγειρέψει ένα σχέδιο ανατροπής. Δεν μου δείχνει τα στοιχεία ενός καλού coach. Μου βγάζει δηλαδή το στυλ του Μπάγεβιτς. Μου βγάζει το στυλ του προπονητή που στείνει την ομάδα εκεί, πολύ ωραία, αλλά όταν έρθει η ώρα να γίνει δυσάρεστη κατάσταση για την ομάδα, δεν έχει εκείνα τα στοιχεία του καπεταναίου, του ηγέτη, του εύστροφου, να αλλάξει τη δουλειά. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω τον Ίβιτς σε μια δυσάρεστη κατάσταση πώς θα ανταπεξέλθει. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το έχουμε δει. Είναι άγνωστο να χρειαστεί να αλλάξει σύστημα, να χρειαστεί να αλλάξει στρατηγική, να χρειαστεί να αλλάξει παίκτες, εσωτερικές αλλαγές να γίνουν. Δεν έχω δει ποτέ στους 4-5 μήνες τον Ίβιτς να κάνει εσωτερική αλλαγή. Ποτέ. Όχι να βγάλει παίκτη φορ να βάλει εξτρέμ ή να βγάλει μπακ να βάλει χαφ και τέτοια. Αυτά είναι άλλα. Δεν έχω δει ποτέ να κάνει εσωτερική αλλαγή. Να πει φύγε εσύ από εδώ, έλα εδώ και έλα εσύ εδώ.
ή έστω να αλλάξει στις πτέρυγες, έστω το πιο απλό, τον αριστερό εξτρέμ να τον πάει δεξιά και τον άλλο να τους αλλάξει τα ποδάρια δηλαδή. Να δει ας πούμε ότι μπορεί να χτυπήσει με το ανάποδο πόδι στο αδύνατο πόδι του αντιπάλου. Με το ανάποδο πόδι να μπει μέσα. Δεν το έχει κάνει ούτε αυτό. Αυτά είναι ερωτηματικά. Είναι καινούριος προπονητής. Και εδώ κρίνεται ένα ματς σπουδαίο και κρίνεται πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ, έτσι πώς το λένε, σαν να δίνει εξετάσεις να περάσει στο πανεπιτήμιο. Τι γίνεται, Ραπτόπουλε, με τον Γκάτσε? Γιατί τον έφαγε ο Ίβιτς? Με αγωνιστικό ρυθμό είναι χειρότερος από τον Σακχόφ, ρωτάει ο 725. Κοίταξε, τον Ίβιτς, τον Γκάτσε τον έχουν φάει γιατί κακώς οι ίδιοι δεν βρήκαν ευκαιρία να τον πουλήσουν. Δεν βρήκαν ευκαιρία να τον πουλήσουν. Ο Κάτσε επίσης του είπαν ότι να σου κάνουμε αναπροσαρμογή συμβολαίου και του δίναν κάτι αλβανικά ψίχουλα. Και ο Κάτσε θεώρησε, γιατί έχει αυτό το σύνδρομο, ότι το συμπεριφέρονται ρατσιστικά επειδή είναι Αλβανός. Και ο Κάτσε επίσης θεωρεί ότι ο Κατσουράνης και η κλίκα της Εθνικής ήταν η αιτία που δεν μπόρεσε να γίνει Έλληνας και να παίξει στην εθνική ομάδα. Και διάλεξε, επειδή τον φάγανε εκεί, διάλεξε την εθνική ομάδα της Αλβανίας. Και έγινε αγαπητός φίλος στους Αλβανούς. Στους Αλβανούς οπαδούς των ομάδων. Παστέλη Κλάου σήμερα και πάμε στον επόμενο. Πληροφορίες λένε ότι ο Θερινός θα είναι στην 6. Ασπρόμαυρος, εξαπλάντανος. Λέει ο 936. Λοιπόν, ο Βαντεσάρ που βλέπω φωτογραφία είναι σαν να είναι δίδυμος αδερφός του Άγγελου του Γρόλιου. Ιδιαίτερα στη σελίδα 27, η δεύτερη φωτογραφία, όχι η πρώτη, η δεύτερη φωτογραφία που κρατάει εκεί ένα πανό μαζί με ένα παλικάρι εκεί από την Manchester United που είναι σύνδεσμος. Παιδιά, είναι σαν να είναι ο Γρόλιος και αγορεύει στο δικαστήριο, ο Άγγελος. Ίδιος ο Φαντεσάρ. Μιλάμε για τρομερή ομοιότητα. Δηλαδή, αν ο Φαντεσάρ πιάσει τα χρόνια του Γρόλιου, πιστεύω στον δρόμο, δηλαδή αν ήταν ο Βαντεσάρ 55 όπως ο Γρόλιος και περπατούσαν και οι δύο στον δρόμο, δεν νομίζω να ξεχωρίζαμε ποιος είναι ο Γρόλιος, ο Άγγελος, και ποιος είναι ο Φαντεσάρ. Λοιπόν, για οδηγίες της ΠΑΕ στους φιλάδρους, φίλε, εγώ δεν είμαι ενημερωτική εκπομπή. Υπάρχουν οι επόμενοι και οι προηγούμενοι, οι φίλοι μου, οι οποίοι μπορούν οποιαδήποτε απορία σας έχει δημιουργηθεί να σας τη λύσουν πάρα πολύ γρήγορα. Πάω στον Ηρακλή και έχω δύο θεματάκια πικάντικα για τον Ηρακλή. Αφού πρώτα πω ότι στην περίοδο της κρίσης που δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα αυτοκίνητά μας και τα έχουμε παντρευτεί τα αυτοκίνητά μας ΕΣΑΗ, στο 18.133 μπορούμε να παίρνουμε τηλέφωνο και ο Κωνσταντινίδης, η αδερφή μάλλον Κωνσταντινίδη, να μας δίνουν τη λύση όσον αφορά τα ανταλλακτικά και όσον αφορά επίσης και αν θέλουμε να αγοράσουμε κάποια μηχανή, αν κάει και η μηχανή μας και τα λοιπά, μπορούμε να πάρουμε και με 150 ευρώ μηχανή. Αν κάνουμε κανένα μικρό ρεκτιφιέ σε αυτή τη μηχανή, το αυμάξι μας τα πετάει. 18.133 και το Σάββατο. Μας τα έπρεξες ρε φίλε ραπ με τα πτηνά, πες για τις μεταγραφές της Αργιανάρας, καλή επιτυχία στον Άγιαξ, διαλύστε τους, άρεσε η ιδέα από το Λεμαίδα. Είναι ο Νίκος, ο Νίκος είναι φίλος, βέβαια. Ο Νίκος από τα Γιαννιτσά είναι αδελφός μου. Είναι ο αδελφός που δεν έχω. Βέβαια. Ο μικρός αδελφός μου. Γλυκό αγόρι. Το περιμένω. Φέρτον. Γλυκό αγόρι, πού είσαι? Τι κάνεις, καλησπέρα, καλά είσαι? Μα είπες θα έρθεις να μιλήσουμε. Σε έχασα. Τι έγινε? Δεν πρόλαβα γιατί πίεση της δουλειάς με πήγε κάπου αλλού. Ναι. Παρεμβαίνω για να πω δύο πραγματάκια. Για να αποκαταστήσουμε κάποια πράγματα στα οποία λες και θέλω να είσαι ακριβής αυτά που λες. Να είμαι. Πρώτα απ' όλα είδαμε στο Άρσεντα Μαρινά ένα εκπληκτικό κουτσάρισμα από τον Ίβιτς. Δεν έχει αλλάξει πλευρές τα δύο μαυράκια, αριστερά-δεξιά, το Ροντρίγκες μαζί με τον Τζαλμά. Κατά συνθήκες. Πόσες φορές τους άλλαξε? Κατά συνθήκες της φάσης βγήκε. Παρακαλώ. Κατά συνθήκες. Τα άλλαξε. Έβαλε να πλαγιάζει ο Τζίμιροτ και ο Χαρίσης, ούτως ώστε να ανακόψει τον άξονα και να βοηθήσει τα δύο στόπερ μας και τον Λέοβατς
και τον Μάτος από την άλλη την πλευρά. Νομίζω το είπαμε, το είπαμε. Όπως έβαλε και τον Χαρίση να χτυπήσει τη δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ, την αριστερή, όπως αμήνε το άγγελο. Λοιπόν, ναι. Άρα λοιπόν, γιατί λες ότι δεν τα είδες αυτά τα πράγματα που τα έχει κάνει ήδη. Μα τα είπαμε ότι τα έκανε αυτά. Εγώ λέω ότι έχει αποκλείσει πολλούς μεσοεπιθετικούς παίκτες και αν φάει ένα γκολ πώς θα το γυρίσει, αυτό ρωτάω. Έρχομαι λοιπόν σε αυτό το κομμάτι που λες. Πώς με απαντάς. Αυτή τη στιγμή ο Ίβιτς λοιπόν έχει πάρει τους παίκτες που αναγκαστικά χρειάζεται και τους παίκτες οι οποίοι θα βγάζουν αγωνιστικό ρυθμό για αυτό το σοβαρότατο παιχνίδι που είναι με τον Άγιαξ. Από εκεί και πέρα τα παιδιά τα οποία έχουν κοπεί, για μένα καλώς έχουν κοπεί. Γιατί ο καθένας έχει το δικό του προβληματάκι. Έτσι, τώρα, εάν στραβώσει το παιχνίδι όπως λες και εσύ, πολύ εύκολα, τι κάνεις. Στις εσωτερικές αλλαγές, yes. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να αλλάξει το ρυθμό. Πώς? Πολύ εύκολα. Εύκολα. Μπορεί, ένα παράδειγμα, πες ότι ο ΠΑΟΚ τρώει ένα γκολ, έτσι. Γίνεται το 0-1. Εύκολα λοιπόν μπορεί να αλλάξει το σύστημα σε 4-4-2. Πώς, με ποιον. Θυσιάζοντας ένα αμυντικό χαφ, ναι. Βάζοντας το Μητσακίδη δεύτερο επιτέλους center for. Επιτέλους δεύτερο center for στον ΠΑΟΚ Μητσακίδης. Εσύ το λες, ο άλλος δεν θα το κάνει όμως. Θα το κάνει και σε πληροφορώ ότι στην ερώτηση που απάντησε εάν υπάρχει πλάνο δεύτερο ή πλάνο τρίτο, το απάντησε προσωπικά για σένα αυτό. Αν υπάρχει δεν υπάρχει, επειδή βγαίνεις και λες ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει δεύτερο και τρίτο πλάνο. Απαντάει λοιπόν ο Ίβιτς έμεσα στη δικιά σου ερώτηση. Πολύ ωραία. Τώρα. Το ρεζουμέ το δικό μου για μένα είναι, και το λέω του προσωπικού, Βλαντάν, από τη στιγμή που στο μυαλό σου μέσα πέρασε και θέλεις να βάλεις τον Γκάνιας μέσα και έχεις πάρει το ok από τους γιατρούς, βάλ το να. Απ' την αρχή. Άσε τους δημοσιογράφους που λέει, από την αρχή το παιχνίδι θα γίνει ροντέο. Χρειάζεσαι τον Γκάνιας από την αρχή μπροστά από τα στόπερ για να σου ανεβοκατεβάζει το ρυθμό όπως θέλεις. Και μετά, εάν ξεφουσκώσει, βάλε την ήρεμη λύση μέσα, το Τζιόλι. Αφού το σκέφτηκες, κάντο, μη κολώνεις. Κολώνει λες. Κολώνει γιατί αυτή τη στιγμή φοβάται να ρισκάρει, επειδή η θερμοκρασία στην Τούμπα θα είναι ανεβασμένη, έτσι φοβάται από κάποιους ποδοσφαιριστές, επειδή είναι στην προετοιμασία, για τυχόν υποτροπές. Από τη στιγμή όμως που το πλάνο του βγαίνει και το έχει σχεδιάσει, βάλε τον Γκάνιας εκεί που το φαντάστηκες. Από τη στιγμή που ο Ζάχοφ δεν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό που θέλεις. Λέω εγώ. Από εκεί και πέρα θα δούμε το παιχνίδι το πώς θα κυλήσει. Σίγουρα οι κλιματολογικές συνθήκες δεν ευνοούν τους Ολλανδούς, αλλά δεν ευνοούν και εμάς. Γιατί όμως δεν ευνοούν εμάς? Γιατί και εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή όλα μας τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια σε κλιματολογικές συνθήκες Ολλανδίας, όχι Ελλάδος. Πέρα από τις προπονήσεις και τα δίτερμα που κάναμε. Άρα λοιπόν για μένα ο Ίβιτς, και είναι πρώτη φορά που θα το πω, κάνει την καλύτερη επιλογή στους ποδοσφαιριστές. Και ο Πέλκας και ο Ζάιρο, αλλά και ο Περέιρα έχουν τα δικά τους ψηλοπροβληματάκια, τα οποία εσύ σαν Ραπτόπουλος, αν ήσουν στη θέση τους, δεν θα ρισκάζεις, φίλε Κώστα, να το κάνεις. Αν το φάω, λέω, τι κάνω. Εάν το φας, εύκολα μπορείς να γυρίσεις με τους ποδοσφαιριστές που έχεις σε διαφόρους σχηματισμούς. Και σου είπα ένα απλό, να το κάνεις 4-4-2, να θυσιάσεις ένα αμυντικό χαφ βάζοντας δεύτερο center for τον Μιστακίδη, ο οποίος είναι διεισδυτικός, ο οποίος μπορεί να τραβήξει ένα στόπερ έξω για να μπορέσει να μπει έτσι ο Αλμάριο Ροντρίγκες και να έχεις τον χρόνο να το δουλέψεις. Ένα είναι αυτό. Τι άλλο να σου πω, ότι μπορείς να περάσεις μέσα και τον Μπίσεσβαρ, αν στραβώσεις ακόμα περισσότερο, να θυσιάσεις ακόμα ένα χαφ. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν νοείται ο ΠΑΟΚ που ετοιμάζεται να μπει στο Champions League, ναι, να περιμένω από τον Κίτσιου και τον Μιστακίδη, δύο παιδιά Ελληνόπουλα που βγήκαν από τα σπλάχνα, να δώσουν τη λύση και να πέσει το βάρος σε αυτούς. Και όλες οι μεταγραφές να είναι πίσω. Ο Μιστακίδη, καταρχήν center for δεν έχουμε. Έχετε. Πήρατε τον Κουλούρη. Πήρατε τον Κουλούρη και έχετε και τον. Ναι, ναι. Ναι. Ο Κουλούρης δεν έκανε τέτοιο παιχνίδι. Εδώ χρειαζόμαστε διείσδυση,
Χρειαζόμαστε ταχύτητα και τελειώματα. Τον Περέιρα τότε και τον Ζάιρο, γιατί τους έβγαλες έξω, αφού θες διήρες. Ο Ζάιρο σου λέω έχει τα δικά του θέματα, ρε αγόρι μου, θες να το καταλάβεις. Ο άλλος τι θέματα έχει, ο Φορ. Ποιος? Ο, πες τον, ο Φαγκούτο. Αυτά τα παιδιά όλα είναι επειδή κάνανε μια τεράστια προσπάθεια. Θα σου πω έτσι απλά. Είναι πολύ επιβαρημένα, πολύ επιβαρημένα από την προετοιμασία. Τα πόδια τους είναι πολύ βαριά σε σύγκριση με τους υπόλοιπους. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν σαν προπονητής, ο οποίος παίζει το Champions League και μια τούμπα η οποία θα καίει, θέλω τα παιδιά τα οποία να είναι έτοιμα. Για να μου δώσουν λύση όταν τα χρειαστώ. Για μένα έτσι πως θα έχω δει τα πράγματα σαν Νίκος, καλώς έγινε, θα χρειαστούν αυτά τα παιδιά, θα χρειαστεί ο Μπελκάς, θα χρειαστεί ο Ζάιρο, θα χρειαστεί ο Περέιρα, γιατί είναι ποιοτικοί και καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά αυτή τη στιγμή για μένα δεν είναι έτοιμοι. Σου εύχομαι, σου εύχομαι να μην το φας. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, ό,τι και να γίνει είμαι σίγουρος για τον προπονητή μας, ξέρω ότι αυτή τη στιγμή κάνει το σωστό, το μυαλό του είναι κρύο, είναι στη θέση του, δεν έχει επηρεαστεί και θα κάνει το καλύτερο για την ομάδα. Χρειάζεται και τύχη, χρειάζεται και μεγάλη προσπάθεια από όλους μας. Θα πας στο μας, Νίκο. Δεν βρήκα εισιτήριο, τι να σε πω, έχω μείνει... off the record για να το ελαφρύνουμε. Ναι. Έρχεται ο Πετρωτός και μου λέει, με πήρε ο κόκκινος τηλέφωνο. Αδερφέ, έχεις κανένα εισιτήριο να εξυπηρετήσουμε κανέναν. Κοίταξε, για μένα βρήκα εισιτήριο. Αλλά το θέμα είναι από τον Παλαιστή και από τον άλλο, πώς θα γλιτώνω να πάω μόνος μου στο γήπεδο. Από τον γιο σου και τον άλλον, ναι. Βέβαια, τώρα γλιτώνεις από τους γιους. Δηλαδή να πάω εγώ με ένα εισιτήριο που βρήκα για μένα και τα παιδιά να μείνουν εκτός. Πέσεις ότι θα πας να πούμε. Ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει ψέμα στα παιδιά, να ξέρεις. Τι να σου πω, τι να σου πω. Στα παιδιά θα μπεις. Τέλος πάντων, κλείσε. Τα λέμε. Λοιπόν, φιλιά, θα τα πούμε, να είσαι καλά. Θα τα πούμε μετά το μάτς. Λοιπόν, Σκόντα. Η νέα εποχή για τη Σκόντα στη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων για τη Βόρεια Ελλάδα, την εταιρεία Εσκιάδης Μπαλοδήμος. Δεκαήμερο προσφορών τις τελευταίες μέρες Ιουλίου πήραμε και Αύγουστο παράταση με απίστευτες τιμές. Ακούστε. Σκόντα Οκτάβια Λιμουζίνα 1000 κυβικά 120 άλογα 16.500 τζάμπα. Σκόντα Ντίζελ 1600 με 110 άλογα ροπή από χαμηλά λιμουζίνα. Κάτω από 20.000 ευρώ. Σκόντα επίσης 1400 με κινητήρα φυσικού αερίου Μανίσιο, κάτω από 19.500 ευρώ. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης, Αθηνών, λίγα μέτρα μετά το Αλφα Κτέο, με τηλέφωνο το 231-0596-690. Επαναλαμβάνω, Εσκιάδης Μπαλοδήμος, 596-690. Θα πούμε ένα ευτράπελο, δύο ευτράπελα του Ηρακλή και θα ανοίξουμε γραμμές μόλις γυρίσουμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Λοιπόν, 90-90-90. Έχουν τρελαθεί οι Ηρακλειδείς να βγάζουν ανακοινώσεις και να παρακαλάνε τον Κοντονή να δώσει βοήθεια στον Ηρακλή. Ο αριστερός Κοντονής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ηρακλής οπαδικά είναι προς εκείνη τη μεριά περισσότερο, εντάξει, προς τα αριστερά. Και από το κομμάτι του βοήθεια Κοντονή την κατάσταση να φάμε τον Παπαθανασάκη. Ο Κοντονής επέβαλε καμπάνα 10.000 ευρώ στο ΤΑΑ Ηρακλής Πεντοσφαίριση για τη συμπεριφορά των οπαδών του κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Άρη την 7η αγωνιστική της Βόλεϊ Λικ που έγινε στις 5.12 του 5. 7 μήνες λοιπόν μετά και τον αγώνα με τον Άρη, διαβάζω το ρεπορτάζ και διαχειρός Κοντονή, έχουμε το πρώτο πρόστιμο στο ελληνικό βόλεϊ για τη συμπεριφορά των φιλάθλων του. Δηλαδή, από εκεί που λέει Κοντονή, σώσε μας, βοήθα μας και τα λοιπά, να φάμε τον Παπαθανασάκη, αυτός τους ακούει. Θυμάται ότι πριν από 6-7 μήνες κάναν κάτι μανούρες, κάτι τσαμπουκάδες στο Ηρακλής Άρης στο βόλεϊ. Και ο Ηρακλής είναι η πρώτη ομάδα που τρώει πρόστιμο από τον Υφυπουργό Αθλητισμού στο βόλεϊ για τη συμπεριφορά των φιλάθλων του. Και μιλάμε τώρα για 10 χιλιάρικα σε ένα άθλημα που τα οδηπορικά είναι 30 ευρώ το μήνα στον κάθε παίκτη. Ένα πρόστιμο που λέει το ρεπορτάζ αρκετά βαρύ για αθλητικό σωματείο που επιχειρεί την οικονομική εξυγίανση. Το ΤΑΙ Ηρακλής, λέει το ρεπορτάζ, έχει δικαίωμα να κάνει έφεση. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Καλησπέρα, ρε. Καλησπέρα, ρε. Τι κάνουμε, ε? Υγεία έχουμε ακόμα. Δόξα τω Θεώ, μέχρι αύριο το βράδυ και πιστεύω να έχουμε περισσότερη ακόμα. Θα περιμένουμε και αύριο. Τρία μάτσα έχει να δούμε αύριο. Ωρε, φίλε. Ναι. Ωρε, φίλε. Κοίτα να δεις, η μεγαλύτερη χαρά, ξέρεις ποια θα είναι?
Ξέρω. Να χάσει ο Ολυμπιακός 0-0. Ναι. Να χάσει ο ΠΑΟΚ 0-0. Ναι. Να χάσει ο Παναθηναϊκός 2-0. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει για τα Γιάννενα. Ναι. Και να περάσει η ΑΕΚ με 0-0. Θα είναι το πιο ευχάριστο αυγουστιάτικο διήμερο. Και όποιος ανεκδιήγητος βγαίνει και λέει ότι είμαι Έλληνας, ρε, είμαι με ελληνική ομάδα. Άντρε, τράβα πιο πέρα, ρε. Που είμαστε ξαφνικά όλοι Έλληνες. Και να υποστηρίξω εγώ τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Πάτε καλά, ρε. Τον ΠΑΟΚ γιατί. Γιατί ο ΠΑΟΚ. Πλάκα μου, τι γιατί είναι να το πουλε. Ρωτάω. Όποτε πάμε εμείς στην Τούμπα. Ναι. Χιλιάδι να μας κερδίσει. Τα λένετε. Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι. Και όποτε πηγαίνει ο Ολυμπιακός. Αληφτά τα πόδια. Κατεβάζει τα βρακάκια. Και διέψευσέ με. Έλα. Διέψευσέ με. Μάλιστα. Επόμενη γραμμή. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Καλησπέρα, τι κάνουμε. Πριν καλός επαναστάτης. Τι έγινε, ο Κοντονής, να πούμε, σας άκουσε και σας έριξε και 10 χιλιάρικα πρόστιμα. Θα τα δούμε και αυτά τα 10 χιλιάρικα. Κύριε Αδαμίδη, που σας εξέλεξε ο κόσμος του Ηρακλή, τι κάνετε, πού είστε. Ποιος είναι ο Αδαμίδης. Αυτός που ξέρει, αυτοί που ακούνε ξέρουνε. Πού είστε, κύριε Αδαμίδη, τι θα γίνει επιτέλους. Οι Ηρακλήδες τον εξέλεξαν. Ναι, πολύ απλά. ΣΥΡΙΖΑ ψήφισα. Μάλιστα. Είναι σαν να βάλω εγώ σήμερα, ας πούμε, και να με εκλέξουνε. Κατάλαβες ποιος θα με εκλέξει, η οπαδή του Άρη ή του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Έτσι τα λέω. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Τι θα γίνει, κύριε Κοντονή, το δεύτερο πρόστιμο που τρώμε μετά από 232 μέρες που έχει γίνει ένα μάτς μετά από το μάτς Βέρεια Ηρακλής. Είναι το δεύτερο πρόστιμο. Θα κάνετε καμιά κίνηση να κάνετε επιτέλους το θεσμικό σας ρόλο. Γιατί σε άλλα πράγματα το θεσμικό σας ρόλο το κάνετε. Όπως λέγεται η κάρτα οπαδού και φιλάθλου. Εγώ θα μπορέσετε να μου δώσετε, επειδή είμαι λίγο περίεργος, τα παιδιά που είχαν τις επίσημες προσκλήσεις, τα 72 αυτά παλικάρια που τιμήσανε με το ήθος τους και το πάθος τους. Στον τελικό του κυπέλου μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ, να μάθω ποιοι ήταν αυτοί το γονοκέφαλοι οι οποίοι τους διέπει τα γαλλικά και το πιάνο. Για αυτούς θα υπάρξει καμιά τιμωρία που αυτοί έχουν ο καθένας τους από καμιά 40 χρόνια φυλακή ο καθένας. Κύριε. Αλλά είναι προσκεκλημένοι. Ναι, κύριε. Και είναι επίσημη φορά των προέδρων. Γιατί για τους οπαδούς τα βγάζετε. Αυτοί επιτρέπεται να ξανάρθουν στο γήπεδο. Γιατί αν αυτοί επιτρέπεται, κύριε Κοντονή, να ξανάρθουν στο γήπεδο, γιατί έχουν προσκλήσεις, κινείται τριαγωνοκέφαλοι κάποιον οι οποίοι παριστάνουν που έχουν λεφτά και κορυδεύουν ομάδες, έτσι, να ξέρω κι εγώ σαν οπαδός ποια θα πρέπει να είναι η θέση μου. Και όχι μόνο απέναντι σε αυτό, αλλά και απέναντι σε εσάς. Γιατί αν καταλαβαίνετε, κύριε Κοντονή, σε 14 μέρες από τώρα θα δει το κλιμάκιο για να δει αν ο κύριος Παπαθανασάκης έχει πληρώσει κάτι και ακόμα δεν θα υπάρχει τίποτα, κύριε Κοντονή. Και κάποια στιγμή θα φουντάρει το καράβι, κύριε Κοντονή, και αυτά θα τα χρεωθεί ο ελληνικός λαός, παρόλο που είμαι Ηρακλειδέας. Γι' αυτό, εκτός από το να θυμάστε τα πρόστιμα πριν καμιά 300 μέρες πριν ή καμιά 2-3 χρόνια όπως κάνετε, διαφυλάξτε το ρόλο σας, φέρτε επιτέλους υπό των ευθυνών τους αυτές τις παράνομες επιτροπές επαγγελματικού αθλητισμού που δίνουν στον οποιονδήποτε οτιδήποτε. Ας κάνετε επιτέλους το θεσμικό σας ρόλο που είναι να εισπράξετε τα λεφτά και να φέρετε τον κύριο Παπαθανασάκη ενώπιόν σας για να δείτε πώς θα διασφαλίσετε τα λεφτά που χρωστάει στο ελληνικό δημόσιο και μετά ασχοληθείτε με τις κάρτες οπαδών, με τις φωτογραφίες των άλλων και κλείστε θύρες. Τους 72 που πήγανε στο κύπελο δεν μπορείτε όμως, κύριε Κοντονή, να τους αγγίξετε. Καταλάβατε, κύριε Κοντονή. Και κύριε Αδαμίδη, μην κρύβεστε. Όσο τέλος για το τραγελαφικό, έχεις μάθει το καλύτερο τραγελαφικό που έγινε με το Μοντέιρο. Στη μοναδική μεταγραφή που μπορούσε να κάνει ο Ηρακλής άνω των 23, πιθανότατα ο κύριος Παπαθανασάκης και οι λοιποί συνεργάτες του και οι λοιποί επώνυμοι που βάζουν τώρα λεφτά δεν ξέρω τι κάνανε. Και ο Ηρακλής δεν έχει πλέον μάλλον το δικαίωμα να κάνει μεταγραφή άνω των 23, γιατί θα πρέπει να πάρει το Μοντέιρο με μεταγραφή. Αυτά είναι τα τραγελαφικά που γίνονται μέσα στην Παέρακλης, κύριε Στράτζαλη, που είστε ο τελευταίος. Και πλέον αρχίζω να αμφιβάλλω για ποιο λόγο βρίσκεστε δίπλα στον Ηρακλή. Τέλος, επόμενη γραμμή. Χαίρετε. Ράπ στα play-off, ο Ήβης γύρισε το πρώτο μας με την ΑΕΚ, με το Μιστακίδη. Έβγαλε χαφ για να τον βάλει. Χαφ έβαλε πάλι. Στα χαφ τον έβαλε. Δεν το άλλαξε θέση. Χαφ έβγαλε, χαφ έβαλε. Έλα, φίλε, καλημέρα. Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον. Τι γίνεται. Μια χαρά, εσύ τι. Μια χαρά. Από Κιλκής σε παίρνω τηλέφωνο, που αποκτήσουμε.
Σε ακούω πάρα πολλά χρόνια. Σε βλέπω πάρα πολλά χρόνια από το Εγνατία. Ναι, ναι. Ότι είναι γνωστός Ρουφιάνος ο κόκκινος, το ξέρουμε. Ναι, πήρε το αφεντικό. Λέγε, ναι. Θέλω να απαντήσω στον φίλο που πήρε τον ΑΕΚΤΗ πριν για το ότι ο ΠΑΟΚ δίνει τα μάτια στον Ολυμπιακό κλπ. Θα σου θυμίσω δύο παιχνίδια, ΠΑΟΚ ΑΕΚ και ΑΕΚ ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Mm. Ένα ήταν το 2007-2008 που η ΑΕΚ μας έβαλε 4 μπαλάκια μέσα στην Τούμπα και πέφτανε μέσα εκοτρώνες. Ναι. Που δώσαμε το παιχνίδι ουσιαστικά με τα δεύτερα για να πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Και η ΑΕΚ πήγε έχασε το πρωτάθλημα από ποιον, από τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Μέσα στο ΟΑΚΑ με τη Άγκο Ζεντήλ, αν θυμάσαι. 1-1 και χάνει το πρωτάθλημα στην ισοβαθμία από τον Ολυμπιακό. Ένα αυτό το μάτς. Και δεύτερο παιχνίδι είναι το 6-2 μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια με Σάντος η ΑΕΚ το 2001. Που πάλι κρινόταν το πρωτάθλημα στην τελευταία αγωνιστική. Να μην μου λέει λοιπόν ο φίλος ότι ο ΠΑΟΚ είναι τσίρος του Ολυμπιακού. Το πρώτο και κυριότερο, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Κωστή, μ' ακούς? Σ' ακούω, φίλε μου. Σ' ακούω. Καταλαβαίνω τι θες να πεις. Αυτά τα δύο μάτια. Ωραία. Εγώ υποστηρίζω όλες τις ελληνικές ομάδες λοιπόν, γιατί κάνουν καλό στη χώρα μας, γιατί θέλω να βγαίνουν και τρεις ομάδες ακόμη στο Champions League αν γίνεται, όπως γινόταν πριν από 10 χρόνια. Και δεν μου αρέσει αυτή η αντίληψη ότι είναι Ολυμπιακός ας χάσει, είναι ΑΕΚ ας χάσει. Είναι καλό για τη χώρα μας να περάσουν όλοι. Η δική μου άποψη, έτσι. Είσαι καλός άνθρωπος. Έλα, φίλε. Ναι, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Γεια σου, γεια σου. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή, ναι. Πάμε γρήγορα, ναι. Γεια σου, Κουρσή. Καλώς το να. Λοιπόν, πρώτη παρατήρηση. Πες την αρχή. Ναι. Πολλοί δημοσιογράφοι παύλα παραγωγή ευθύνεστε γιατί κάνατε, μεταβάλατε τους ακροατές σε προπονητές. Τους μεταβάλαμε εμείς. Ναι, ναι, τους μεταβάλαμε. Μιλάνε για τεχνικά θέματα. Μιλάνε ποιος πρέπει να παίξει εδώ, ποιος πρέπει να παίξει εκεί. Αγαπητέ φίλε Νίκο, από τα Γιάννητσα, με όλη τη συμπάθεια που τρέφω προς το πρόσωπο. Ναι, τρέφεις, ναι. Λοιπόν, ο Ισπανός, τον Ισπανό, ακόμα δεν τον είδες, ο μετέβαλε σε γιάγια του Ρέι Βέλη Μιρζάγετ. Ναι. Για να τον ξεκινήσει. Ναι. Ο προπονητής ξέρει καλύτερα αν θα τον ξεκινήσει. Ναι, ωραία. Δεύτερο, τρίτο, θα σε πληροφορήσω ότι ο Γιώχασον έπαθε χθες γαστρεντερίτιδα και πιθανόν να αντικατασταθεί από τον Γαλανόπουλο. Μες. Επίσης, ναι. Το γκολ του Άγιαξ και τα δυο τα γκολ μπήκαν στη θύρα 4. Το γκολ του Άγιαξ το έβαλε ο Άρη Χάν, μετέπειτα προπονητής. Δεν το έβαλε ο Χουλσόφ. Όχι, το έβαλε ο Άρη Χάν. Μάλιστα. Με βολίδα από 30 μέτρα. Μετέπειτα προπονητής στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Λοιπόν, και τα φάουλ τα χτυπούσε ο Άρη Χάν ή ο Νέσκενς και ο Νέσκενς χτυπούσε και τα πέναλτι. Ναι. Αν θυμάστε το 1974 που το χτύπησε στο κέντρο της εστίας με τη Γερμανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ναι. Και τον εμιμήθη αργότερα χτυπώντας τα περισσότερα έτσι ο Γιώργος ο Κωστίκος. Ναι, στο κέντρο και ψηλά. Ναι. 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 Στο κέντρο και ψηλά, ναι. Λοιπόν, είμαι γρήγορος, δεν σε απασχολώ πολύ, είσαι, φαντάζομαι. Έτσι, όχι, μια χαρά. Ναι, λοιπόν, επίσης θα θυμίσω τρεις φάσεις που μου μείναν από εκείνο το παιχνίδι. Ο Στέφος έκανε το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του. Mm-hmm. Μια διπλή απόκρουση που κάνει από τη θύρα 4 και πήγε και τον αγκάλιασε ο Κρόιφ. Δεύτερο, σε κάποιο σημείο του αγώνα οι τέσσερις αμυντικοί, ο δεξιός ο Μπακ, ο Σουρμπίρ, ο αριστερός ο Κρόλ, ο Μπλάκενμπουργκ με τον Χούλσο, τα δυο τα σέντερ μπακ, έχουν πιάσει τη γραμμή του κέντρου και δεν μπορεί να βγει ο ΠΑΟΚ. Και όταν χτυπούσαν τα κόρνερ είτε από τα αριστερά είτε από τα δεξιά, τρεις παίκτες του Άγιαξ ήταν ο ένας στη γωνία της μικρής περιοχής, ο άλλος στην άλλη γωνία και ο άλλος στο κέντρο της μικρής περιοχής και όπως χτυπιόνταν κοστί τα κόρνερ, σηκωνόταν και οι τρεις όπως παίζει στο PlayStation. Σηκωνόταν και οι τρεις. Έκλεισε. Ωραίος. Το 73 έγιναν αυτά, Πατακός ήταν στην εξουσία. Πάμε. Έλα φίλε. Έλα. Καλώς τον. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Άγιαξ της καρδιάς μου.
Από πότε έγινε ο Άγιαξ? Από πολλές και φίλων Άγιαξ της Θεσσαλονίκης. Η αγαπημένη μας ομάδα εδώ και χρόνια. Σόβα, πού στεγάζεστε ρε φίλε? Θα πάρουμε 2-2 σκορ σήμερα και θα προκριθούμε έναν τα κεράκια και όλα με λίγα άλλα να πούμε. Δεύτερον, πολύ καλές μεταγραφές του Άρη. Ήλιτς και Ανάκουκλο. Θα βοηθήσουν πάρα πολύ αυτοί. Ποιος? Ήλιτς και Ανάκουκλο. Θα κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά στη Β' Εθνική αυτοί οι δύο. Πόσα λεφτά θα τους φάτε αυτούς? Έλατε. Έλατε, δεν ξέρεις. Ναι. Δυστυχώς έτσι πάει. Ναι. Και για πες λίγο για το μάτι σήμερα. Τι βλέπεις? Παράταση. 1-1. Και πέναλτι. Γκολ-γκολ είναι αυτό το. Σήμερα είναι γκολ-γκολ. Όσοι παίξουν στη είναι γκολ-γκολ. Έτσι γκολ-γκολ θα δώσει ένα 60. Αυτά στοιχήματα είναι μόνο τώρα. Καλά είναι. Αυτά τις υψηλικά τσίρικα πράγματα. Σκοπός από το, είναι. Από το ημίχρονο μπορεί να έχει πληρωθεί κιόλας και να κάτσει και να το απολαμβάνει μετά. Σου βγει η ψυχή έτσι και περάσει ο ΠΑΟΚ. Θα στεναχωρεθείς βλέπω. Α, καλά ναι. Βλέπεις που θα στεναχωρεθώ. Λοιπόν, χαιρετίζουμε στο Φώτο Αριανά για Μποσέρες. Τα λέμε, άντε. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Τι κακός άνθρωπος ήταν αυτός. Ναι. Δεν μου λες φίλε μου ραπ. Ναι φίλε. Πόσα μάτια έχει παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ, φιλικά και επίσημα? Ένα, δύο, τρία μου φαίνεται. Τι σου φαίνεται και τη δεκαετία του 80 την έφαγε στη μάπα? Πριν με την Νάπολη δεν τους ρίξαμε τεσσάρα μέσα στο Κατζούλιο? Για να... Και έπαθαν πλάκα η Νάπολη. Το θυμάσαι και το μάτι? Για ΠΑΟΚ Άγιαξ μιλάμε φίλε, μπερδεύεσαι, τι λες τώρα? Εγώ μπερδεύομαι, 4-1 ο ΠΑΟΚ τον Άγιαξ πριν το μάτι με την Νάπολη. Σάββατο βράδυ μέσα στο Καφτατζόγλιο. Πάθα την πλάκα τους. Φιλικό. Φιλικό τι ήταν, επίσημο. Πότε έγινε αυτό? Αλεξανδρίδης νομίζω είχε βάλει ο γκόλ, ένα ο Φερνάντο. Πότε έγινε, ποια χρονιά έγινε αυτό? Τη χρονιά πριν παίξει με την Νάπολη, το 88 ήταν. Έπαιξε ΠΑΟΚ Άγιαξ στο Καφτατζόγλιο. Ναι, και σάρα, Σάββατο απόγευμα. Σάββατο απόγευμα. Ήμασταν και πολύ. Δεν το θυμάμαι, ρε φίλε. Πότε έγινε αυτό, δεν πραγματικά. Αύγουστο μήνα. Το 88. Χτύπα και στο Google να δεις. ΠΑΟΚ Άγιαξ 4-1. Το 88. Μισό λεπτό, κάτσε. Γιατί μπορεί να έχεις δίκιο. Γιατί δεν το 88 μπορεί να ήμουν φαντάρος εγώ και να μην το θυμάμαι. Ναι, σιγά-σιγά μέσα φαντάρος. Ναι, ήμουν φαντάρος, μπορεί να γι' αυτό. Φαντάρι ήμασταν. Google. Λοιπόν, μισό λεπτό, αυτά είναι γνωστά. Google.com. Τι να πατήσω, φίλε? ΠΑΟΚ Άγιαξ. Ναι. ΠΑΟΚ. Φιλικό, γράψε 1988 4-1. Το 88 δεν ήταν. Δεν ξέρω ρε φίλε, πού... Μήπως έχει βάση, ναι, το δείχνει όλα, το δείχνει όλα στο μάτς. Σοβαρά μιλάς? Α, τότε κάνω λάθος εγώ. Άμα κάνω, είναι παράληψη δικιά μου, ζητώ ταπεινά σου. Συγγνώμη ρε φίλε, έτσι το είπα για να εντάξει. Μισό λεπτό. ΠΑΟΚ Άγιαξ 4-1. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Άγιαξ 3-3, Άγιαξ ΠΑΟΚ 1-1, ΠΑΟΚ Άγιαξ 3-3. Ο Τέιλορ σφυρίζει το Άγιαξ. Δεν μου βγάζει κανένα τέτοιο. Ποια χρονιά? Βάλε 1988. Να βάλω και το 1988. Να βάλω και Καφτατζόγλιο. Βγάλε και φιλικό Καφτατζόγλιο. Κάτσε, περίμενε. Πατάω το Enter. Πάω Κάγιαξ 4-2 1988. Για να δω. Α, δει. Κανένα λάθος. Ναι, ναι, εντάξει. Γκιτσιούδης Καραγεωργίου, Μαυρέας Μήτογλου, Μαλιούβας Λαγωνίδης στο 70 Αναστασιάδης. Πάω Κάγιαξ 4-2 1988. Είδες. Βέβαια. Πάω έκανε Κάγιαξ... ένα λάθος γκολ. Ναι, όχι, όχι. Εγώ έκανα ένα λάθος μας. 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2. Μαλιούφας το 94-2. Να τα δείχνει. Έχει Μαλιούφας, Αλεξανδρίδης είχε βάλει. Άρα ο ΠΑΟΚ είναι αίτητος και κερδίσει και τον Άγιαξ σε φιλικό. Πολύ ωραίος. Τα λέμε φίλε. Ένα λεπτό ραπ. Παρακαλώ. Ο Σαβίδης με το γιο του, ξέρεις που ήταν χθες? Ο Σαβίδης με το γιο του που ήταν χθες? Με το γιο του. Το Άγιο Όρος πήρε ευχή, ναι. Και τελείωσε. Πέρασε ο ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Ναι. Και έκανε και τάμα. Έκανε τάμα, μοναστήρι. Ναι. Μοναστήρι βοήθεια, κατευθείαν. Τα πιστεύεις αυτά, 25 εκατομμύρια ευρώ να βγάλει και 5 για αυτούς. Ναι. Δεν είναι. Έκανε τάμα για να κερδίσει η ομάδα. Ναι. Ναι. Γιατί όχι. Βέβαια, τι. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά. Ο Ιησούς Χριστός στη θύρα 4 γραμμένος ήταν. Έτσι, έχεις δίκιο. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Έγινε, bye. Δεν το ξέρω ότι ήταν παοξής ο Ιησούς. Επόμενος, ναι, μάλιστα. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Μπάμπης από Αθήνα. Καλώς τον, έλα. Τι λέει, θα πει βοήθειά του, πήγε στο Άγιο Όρος, ρε. Ποιος, καλά έκανε, ρε, γιατί άμα νιώθει ότι... Ναι, εντάξει, τώρα ο άλλος επειδή σου λέει πήγε στο Άγιο Όρος, θα περάσουμε, εντάξει. Ο άλλος ο Αεξής, που δεν θυμάμαι από πού είναι, ναι. Που κράζει και τον Μερσιανίδη συνέχεια. Τον κράζει γιατί λέει θέλει και άλλα πράγματα, ναι. Ναι, εντάξει, όχι, καλά κάνει και τον κράζει. Λέει ότι η ΑΕΚ πήγαινε πάνω και κάνουν σαν τρελή και στον Ολυμπιακό ανοίγουν πόδια. Ναι. Το 2008 στα 4, την 4 ποιος άνοιξε πόδια. Ναι. Στην Τούμπα. Και γλωσσόφυλλα στους επισήμους Ζαγοράκης με τους ΑΕΚτζίδες. Ναι. Έχει να πει τίποτα γι' αυτό? Να απαντήσει, αύριο μέρα είναι πάλι. Να το πει αυτό, την 4 τη θυμάται, κατ' το ημίχρονο νομίζω.
Για πες και παρακάτω. Και έδειχνε και η κάμερα φυλάκια ο Ζαγοράκης με τη διοίκηση της ΑΕΚ. Φυλάκια, κακαλύτσες ήταν. Αφού είναι ΑΕΚ, ο Ζαγοράκης. Και στο γήπεδο γινόταν, ήταν καμίνη και πέτρες, πετρόνια πέφτανε και έξω από το γήπεδο. Πετρόνια. Άκου πετρόνια. Πετρόνια. Μπήκαν και οι παοξίδες μέσα, πανηγυρίζαν το τέταρτο γκολ χαμός του Μαλιούφα. 3-1 βγήκαν στην αντεπίθεση. Το είδα τώρα στο YouTube, έχει δίκιο. 4-2. Πάω Κάγιαξ, φιλικό, βέβαια. Γκιτσιούδης Καραγεωργίου, Μαυρέας Μήτογλου, Μαλιούβας, Λαγωνίδης το 70, Αναστασιάδης, Μπορμπόκης. Κάτσε να πάω πίσω. Τα έχω μάθει εγώ. Μπορμπόκης, Σκαρτάδος, Σμολ, στο 54 Καρασαβίδης, Φερνάντο, στο 54 Λεοντιάδης και Αλεξανδρίδης. Ναι, ο Φερνάντο το 1-0 στο 13. Στάσου να το δούμε εδώ. 2-0 ο Σκαρτάδος στο 15. Ο Γούτερς 2-1 στο 25. Αλεξανδρίδης 3-1 να πούμε στο 3-1 στο 64. Ο Βαν Βούτορς Βρούτος 3-2 στο 75 και στο 90. Είχαμε το Μαλιούφα στις καθυστερήσεις στο 4-2. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έλα. Έλα ρε Αλάνη. Έλα ρε Μάγκα, τι κάνεις? Όλα καλά? Όλα καλά δεν είναι. Τι έγινε? Μετά το τέλος του μάτς θα είναι όλα καλά. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, σωστό. Πρώτη ανακοίνωση για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ναι. Κατάθεση ψυχής απόψε. Ναι. Θα τα δώσουν όλα. Το 150%. Ναι. Δεύτερο, είδε στα μάτια σου 14. Ναι. Να μην σου ξεφύγει τίποτα, καμιά λεπτομέρεια. Έτσι. Δεύτερο. Τρίτο. Τρίτο, ΛΑΕ του ΠΑΟΚ, ανυπέρβλητε ΛΑΕ. Ανυπέρβλητε. Μα... ναι. 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 Όλοι μαζί ενωμένοι. ΠΑΟΚ είσαι, μη φοβάσαι τίποτα. Εσύ φοβάσαι? Όχι, δεν φοβάμαι. Και αυτόν το center for που λες μισό τάκνη παίχτης είναι. Άμα τον ρίξουν δύο τάκνες στο πρώτο 20 λεπτό, αλλαγή θα πάει. Λοιπόν, λέει, δεν παίζει προοδευτική τούμπας, Φίνικας τούμπας. Εδώ υπάρχουν κανονισμοί. Μισό τάκλιν παίχτης είναι, σου λέω. Άμα τον ρίξουν δύο τάκλιν στα πρώτα 20 λεπτά θα τα μαζέψει και θα φύγει. Πάει. Μωρό είναι αυτό. Α, πιτσιρίκος, ναι. Μωρή. Καλή αντάμωση, αδέρφια. Έτσι. Στον παράδεισο απόψε. Ναι. Γεια σας. Έγινε. Έχουμε φίλο άλλον, προλαβαίνουμε. Άλλον ένα προλαβαίνουμε μέχρι το μισάωρο. Καλημέρα. Γεια σου, Brad Pitt. Έλα, ναι. Χαίρετε. Καλώς τον. Ραπ. Μάλιστα. Αντώνης Παοξής. Γεια σου, Αντωνά. Λοιπόν, εγώ τον έχω, εγώ ακριβώς τώρα τον έχω δίπλα. Ποιόνα? Το Άγιο Όρος. Είμαι στην Αμουλιανή μαζί με την οικογένειά μου. Μπράβο. Δεν προλαβαίνω να πάω να κάνω τάμα. Ναι. Αλλά εγώ το πιστεύω πάντως. Να κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Πες μου, ραπ. Γιατί ο άνθρωπος είναι λαμόγιο και στην πίστη του προς το Θεό? Δηλαδή, είναι λαμόγιο, παρακαλάει τον υπουργό, στέλνει τη γυναίκα του, κάνει σεξ η γυναίκα με τον υπουργό, ό,τι θες υπουργέ μου να διοριστεί. Άντε να πεις ότι είναι κτλ. Τον Άγιο γιατί του τάζεις, ρε φίλε? Γιατί κάνεις λαμογιά και με τον Άγιο? Χριστέ μου, βάλε με Άγιο Αντώνη, κάνε με και εγώ μετά θα σε κάνω εκείνο. Γιατί κάνεις αλυσφαιρίσει, ρε φίλε? Γιατί είσαι λαμόγιο και στην πίστη σου, να πούμε. Όχι εσύ, γενικά το λέω. Για ποιο λόγο? Άρα λοιπόν είσαι ιδιωτελής και στην πίστη σου. Θεέ μου, κάνε με κάτι καλό και εγώ θα σου το ανταποδώσω. Άρα λέει λοιπόν, δώσε πάρε κι αυτό. Σ' ακούω, φίλε. Δεν άκουσα κανένα να λέει, ευχαριστώ Θεέ μου που έχω βγάλει ένα όγκο στο σηκώτη και θα φύγω, ξέρω εγώ, αδιάβαστο καιρό κτλ. Καλά έκανε, Θεούλη μου, και έκανε το σωστό. Δεν λέει κανεί κανένα τέτοιο. Έτσι δεν είναι? Τέλος πάντων. Έτσι, ναι. Απορία το έχω να πω. Μακάρι να κερδίσουμε σήμερα, παιδιά. Ναι. Και... όχι, μακάρι να μην φάμε γκολ σήμερα, παιδιά. Γιατί αν φάμε κανένα γκολ, μας έχει αποκλείσει το Ζάιρο, μας έχει αποκλείσει τον. Πώς το λένε, τον Σέντερφορ, τον Φακούντο Περέιρα. Μας έχει αποκλείσει και τον Μπέλκα. Και μας έχει τον Κουλούρι, το Αγκούρι, να πούμε, να βγάλει τα κάστρα από τη φωτιά. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα αν φάμε γκολ. Λέω εγώ τώρα. Εκεί και πέρα, εσύ θα δείξει, ναι. Παιδιά, 9.30 ώρα, λοιπόν. Εκεί στην Αμουλιανή θα το δεις 9.30 ώρα. Εγώ, ναι. Ωραία, φίλε. Ναι, γιατί... πρέπει να έχει κάτσει το αίμα σου, πρέπει να έχει κάτσει το αίμα σου στις γάμες. Ναι, εχθές, ναι. Εχθές το βράδυ όμως, τη γύρα που έκανα μαζί με τα παιδιά και με τη γυναίκα, προσπαθούσα να βρω μαγαζί για να μπορέσω να δω τον, ναι, τον αγώνα. Τελικά βρήκαμε σε μια καρτερή. Χαρά η γυναίκα που έκανε εκείνη τη γύρα, με μεγάλο. Χαρά, ναι, αφού πήγαν στο Λούνα Πάρκ δίπλα με τα παιδιά. Ναι, μεγάλη χαρά. Ναι, ναι. Γλυκό αγώνα για χαρά. Ναι, για χαρά. Μεγάλη χαρά. Πήρε τη γυναίκα και τα παιδιά και γύρναγε στην Αμόλιανη να βρει μπαρ να δει τον ΠΑΟ. Χαρά η γυναίκα. Λοιπόν, ο 035, ο πολύξερος παππούς από την Κατερίνα, ας ασχοληθεί με την ομαδούλα του και ας αφήσει τη μεγάλη παοκάρα μας. Και ας του πει κάποιος επιτέλους ότι σε αυτά τα ιστορικά που λέει δεν μας ενδιαφέρουν. Εντάξει, όχι, όχι, ενδιαφέρουν. Φίλε, οι παλιοί πώς δεν ενδιαφέρουν. 9.55 κενό μήνυμα, 54.340. Δείτε σχόλια πριν και μετά το Ajax Pao στο rapto.gr. Εντολή κομμουνιστή. Λοιπόν, δεύτερον, συνεχίζεται
συνεχίζεται οπωσδήποτε, οπωσδήποτε συνεχίζεται στη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων για τη Βόρεια Ελλάδα, την εταιρεία Δισκιάδης Μπαλοδήμος, δεκαήμερο προσφορών, πήρε παράταση και για τον Αύγουστο. Δηλαδή με τιμές οι οποίες είναι φοβερές. Ακούστε, από Εσκιάδη Μπαλοδήμο. Σκόντα 1000 κυβικά, λιμουζίνα, με 590 λίτρα πορμπαγάζ. Δύο κόκκινους θάβεις εκεί μέσα και τους πετάς στο σεξου. 16.500 ευρώ. Δεν υπάρχει δηλαδή για ένα οικογενειάρχη μεγαλύτερη πρόκληση να έχεις 1000 κυβικά, λιμουζίνα, αμαξάρα, 5 μέτρα αμάξι. Και να έχεις 16.500 ευρώ με 120 άλογα. Να θες ντίζελ, είσαι ταξιτζής, είσαι ξέρω εγώ γουστάρεις πετρέλαιο, να πας 1.000.000 χιλιόμετρα, 110 άλογα με ροπή από χαμηλά, 19.600, 19.590, τελική τιμή, τζάμπα. 1.400 θες φυσικό αέριο, χωρίς να μπλέξεις με Αλβανούς, Ρώσους, Κούρδους, να στο κάνουν δηλαδή να πας ένα μάξι κανονικό και να στο κάνουν φυσικό αέριο και μετά να τρέχεις με τον κινητήρα. Το παίρνεις από τη μάνα, μανίσιο, φυσικού αερίου, οκτάβια. 19.500. Πού θα τα βρείτε αυτά, πουθενά. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης, Αθηνών. Λίγα μέτρα μετά το Αλφα Κταίο. Με τηλέφωνο το 231-0596-690. Ακούσαμε Ραπτόπουλο, κόκκινο εκπομπή. Ραπτόπουλο, γιατί ο κόκκινος είναι διακοπές. Έχετε αυτή την προσφορά με αυτές τις τιμές. Θέλω να κλείσω αυτό το αμάξι. Βολίδα, πας και το παίρνεις. Ένας έμεινε. Πάρ' τον, καλημέρα. Έλα βρε. Έλα βρε. Μαύρη γάτα. Μαύρη γάτα εγώ. Ναι. Mm. Θα πάρετε οχτάρι, θα πάρετε εξάρι, θα πάρετε τερματοφύλακα, θα πάρετε σεντερφόρ. Από τις 15 Ιουλίου βρε φαγώθηκες βρε. Και το τρένο είναι έτοιμο. Το τρένο. Έτοιμο είναι. Ναι. Μόνο οι ράκες είναι τώρα να μπουν. Έχει κάτι ωραία έτοιμο μαγαζιά που πουλάνε τόπλες, που πουλάνε φάσματα. Τρένο. Άκου εδώ εμένα. Πάρτε τους και ένα θέση το άλλη πασά, γιατί δεν βλέπω τους πληρώνετε αυτούς. Ναι. Θέλεις, δεν θέλεις, το ναι. Τρένο έρχεται πάλι. Εγώ τι να θέλω και να μην θέλω. Εγώ απαγορεύεται να θέλω και απαγορεύεται να μην θέλω. Απαγορεύεται. Το τρένο είναι έτοιμο. Δεν μου λες. Συγχαρητήρια καταρχήν στο παιδί από το Κυλκής. Σήμερα είμαστε με όλες τις ελληνικές ομάδες. Όταν παίζουμε μεταξύ μας να βγάζουμε τα μάτια μας. Χρυσαυγή την παλιά Σκοπής με θυμίζεις. Όχι, δεν καθόλου παλιά Σκοπής. Είσαι καινούργια Σκοπής Χρυσαυγήτης. Ναι. Πρώτα Έλληνας. Λοιπόν, και είσαι πρώτα απ' όλα Έλληνας. Ναι. Φυσικά. Και ειδικά με τον Ολυμπιακό που παίζει με αυτό το μισητό λαό σήμερα. Ποιος είναι ο μισητός λαός, για να καταλάβω. Σήμερα είμαι γάβρος. Μισό, για να καταλάβω. Εδώ θα μιλήσουμε ωραία. Είμαστε στο καφενείο και μιλάμε. Πες, δεν μας ακούει κανείς. Ποιος λαός είναι μισητός. Αυτούς που ξεφτυλίσαμε εμείς το 1994. Τι λαός είναι αυτός. 3-1 στο βίντεο. Φοβάσαι να το πεις, φοβάσαι να το πεις. Οι Εβραίοι, αγόρι μου. Οι Εβραίοι είναι μισητός λαός. Μα ο Θεός που πιστεύεις Εβραίος είναι, ρε φίλε. Δεν πιστεύω σε Θεό αυτό που νομίζεις. Τι σε άλλον, δωδεκαθεϊστής είσαι, τι είσαι. Έχουμε αρχαίους πολιτισμούς μεγάλους και έχουμε πάρα πολλούς θεούς. Έχεις πολλούς θεούς. Έχεις ξεφύγει τελείως δηλαδή. Ναι, για πες. Όχι, γι' αυτό λέγαμε το αγνώστο Θεό, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το προσδιορίσει κανένας. Εσύ πιστεύεις στον άγνωστο Θεό, δηλαδή. Κάτσε και να καταλάβω. Εγώ εννοούσαν ότι δεν μπορούμε να το προσωπήσουμε. Κάτσε, ρε παιδί μου, να καταλάβω εγώ. Περίμενε. Όπως έλεγες για τα τάματα πριν. Ας τα τάματα, κάτσε. Ένα. Είσαι στα 10.000 πόδια με το αεροπλάνο. Σταματάει η τουρμπίνα. Και πέφτει το αεροπλάνο και προσεύχεσαι. Εσύ σε ποιο Θεό θα προσευχηθείς. Εγώ προσεύχομαι σε αυτή την υπέρτατη δύναμη που δεν μπορεί να την προσωποποιήσει κανένα. Α, θα πει υπέρτατη δύναμη, σώσε με, θα πει. Υπέρτατη δύναμη, ναι. Δεν έχει όνομα αυτή η δύναμη, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Θα σου πω αμέσως. Που δεν λέγεται ούτε Αλλάχ, ούτε Χριστός, ούτε Βούδας. Πώς λέγεται. Πέφτει το αεροπλάνο, τι λες. Σώσε με υπέρτατη δύναμη. Σώσε με Θεέ. Αλλάχ, 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 τι λες. Σώσε με Θεέ, μου λες. Σώσε με Θεέ. Δεν προσδιορίζεις Ραπτόπουλε. Δεν προσδιορίζεις το μάνατζερ που σε πάει στο Θεό. Το μεσαλό. Δεν επικαλείσαι τον μεσολαβητή, δηλαδή θες να πεις. Όχι, το προσδιορίσανε για να διαιρέσουν τους λαούς. Απλά πράγματα. Πολύ ωραία. Και να δημιουργήσουν θρησκευτικά μίση. Τώρα, λοιπόν, το τάμα. Εμείς είμαστε μαζί τους. Ναι. Είμαστε μαζί τους. Ναι. Γιατί είμαστε και χρυσαυγίτες. Αλλά εκείνο το βράδυ, ναι, μέσα στο Βιθέντε Καλτερών, ναι, που έστεισα χορό και έκανα θρίαμβο. Εσύ. Ναι. Είχαν εξαφανιστεί από τα καφενεία και κλαίγανε 10 μέρες. Έλα. Και είχαν πιάσει δουλειά σε όλα τα νυχτερινά μαγαζιά για να μην τους βλέπουμε. Έλα. Φυσικά στο ΙΚΑ δεν ήμουνα. Μάλιστα. Στην προσλήψη είχε. Ναι. Σε ταξί, σε μπαρ, σε αρτοπία. Είχαν πιάσει όλη νυχτερινή δουλειά, είπα οξύδες. Πάμψε. Κατάλαβες.
Ναι. Όπως και στον επαναληπτικό που ξανακερδίσαμε την Ατλέτικο του μεγάλου Σιμεώνη. Αχα, ναι. Είμαι στην Περούτζια στο 03. Ένα μήνα τους ψάχναμε. Αγνοούνταν. Κοίτα, εκείνο ήταν και λίγο ύποπτο, γιατί τον πάω όρος τον πιάσαγε κάτι στη μέρα την άλλη χρονιά, να ξέρεις. Έλα, δεν έχει, έλα. Μη βρωμίζεις τώρα τέτοια πράγματα. Α, μη βρωμίζω, έλα. 0-3 τώρα και μέσα στην καλύτερη ομάδα τότε της Ιταλίας. Έλα, χωρίς σεντερφόρ έβαλες 3 γκολ στην Περούτζια, εσύ, έλα. Με το Σεμερτζίδη σεντερφόρ, εσύ. Ναι. Όσο για την Περσεβά, ναι. Γράψε και την ιστορία λίγο, γιατί εγώ είμαι παλιός και πήγαινα σε όλα τα γήπεδα. Μάλιστα. 2 γκολ Σαφουντζής, 2 γκολ, 7-63, ναι. Το 89 ο Ιβάν, τους Εβραίους, 3-1. Κατεβάζουμε και τη σημαία μέσα στο Καριλάο την Εβραϊκή, την κατεβάσαμε και βγήκαν τα μεγάφωνα και κάνανε ανακοίνωση. Ναι. Παρακαλούμε να αναρτηθεί η Ισραηλινή σημαία. Να σε κάνω μια ερώτηση τώρα. Εσείς μια ομάδα που το εβραϊκό στοιχείο ήταν πάρα πολύ δυνατό εκ της ιδρύσεώς σας να κατεβάσετε την εβραϊκή σημαία. Κάνεις λάθος. Τι κάνω λάθος, ρε. Η μισή που ιδρύσαν τον Άρη Εβραίοι ήτανε. Και εσείς κατεβάζετε την εβραϊκή σημαία. Αναχαθείτε απίθανοι. Εγώ θα σου πω όλο το διοικητικό συμβούλιο. Όλοι οι Εβραίοι Αριανοί ήτανε. Θα μας τρελάνεις. Ήρθαν οι άλλοι, οι Τσιγκάνοι, οι δικοί μας οι παππούδες, οι Γύφτοι από την Ανατολή. Με πάμφτωχοι και σας κάναν τον ΠΑΟΚ και σας καμισικώθηκε ο ΠΑΟΚ στην Κασίδα εδώ και 30 χρόνια, 40. Τι. Γιατί θέλεις να κάνεις προπαγάνδα. Τι προπαγάνδα να κάνω, ρε. Όλη η εβραϊκή κοινότητα ήταν Άρης. Ήρθανε η γιαγιά μου η Ζαμπέτα με τον Γύφτο, τον παππού μου, τον Γιώργο, φτιάξαν τον ΠΑΟ και σας πηδάνε 30 χρόνια ιστορία. Ποδοσφαιρικά. Τι! Από ιστορία, τι ιστορία και γεωγραφία να με πεις. Τι! Από ποιον ιδρυθήκαμε εμείς, ρε. Τι από ποιον. Σας διώξαν οι Ηρακλειδείς. Σας διώξαν οι Ηρακλειδείς. Γιατί είσαστε ρουφιάνοι. Σας διώξαν οι Ηρακλειδείς, το λέω εγώ. Ο μισός Ηρακλής ήρθε και έκανε τον Άρη. Αφού σας διώξανε, ρε. Και ήταν ένα σκύλο εκεί που το λέγανε Άρη. Γιατί... και δώσατε τον Άρη το όνομα από το σκύλο. Κάνεις λάθος. Εγώ κάνω λάθος. Εγώ αν έχω μία συμπάθεια στον Ηρακλή, αν το έχεις προσέξει, ναι. Τόσα χρόνια, αν ναι. έχω μία συμπάθεια, γιατί? Είναι γιατί ξέρω τις ρίζες μου. Βρε και τις ρίζες σου ξέρεις και τις φύτρες σου. Το να κατεβάζεις εσύ ο Αριανός την εβραϊκή σημαία από το Χαριλάου. Δηλαδή. Καμία σχέση δεν έχει. Καμία σχέση, βρε. Μισή Εβραίοι ήταν βρε στον Άρη. Και κατεβάζει την εβραϊκή σημαία. Μεγάλο λάθος. Από τα 24 άτομα. Οι άλλοι βρίζουν τους Εβραίους. Ο Χριστός Εβραίος ήταν. Βρίζουν τους Εβραίους. Πιστεύουν στον Χριστό. Να μας τρελάνετε, ρε. Ρε, εσύ άκουσε με λίγο. Από τα 24 στελέχη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο Ισραηλίτες ήταν. Δύο Ισραηλίτες ήταν. Φυσικά θα σου πω. Εκεί φυλάχνει δύο Ισραηλίτες ήταν. Οι άλλοι ήταν Ηρακλειδείς που απασχίστησαν από τον Ηρακλή και ντόπιοι Θεσσαλονικείς. Πριν 80 χρόνια όλη η πόλη μπλε ήτανε. Ηρακλής ήταν όλοι. Καλά, τι πιστεύεις, δεν μου λες, σου πω τώρα κάτι άλλο. Τι να με πεις. Ήρθε η γιαγιά μου η Ζαμπέτα, ξυπόλητη με τον παππού τον Γιώργο από την Τραπεζούντα, φτιάξαν τον ΠΑΟΚ και σας πηδάει 30 χρόνια και δεν μπορείτε να το χωνέψετε με στην πόλη. Τι να σας πω, βρε. Έπεσε η Χούντα και τελειώσατε. Θέλεις να μιλάς μόνος σου. Όχι, μα ζήτησε τώρα να μιλάω. Μετά τη Χούντα τελειώσατε. Θέλεις ένα ραντεβού. Έφυγε ο Κράτσιος, ο Μενέλαος, ο Χατζηγεωργίου, τελειώσατε. Λέγε τι. Εσύ θες να ακούσεις κάτι. Πολλά. Τι ώρα θες να βρεθούμε στον περιφερειακό σήμερα. Α, εγώ δεν έχω να ξύσω δηλαδή από τα μέσα μου κάνα μήνα, ξέρω να ξεκουραστώ, να πάω στον περιφερειακό να βρεθώ μαζί. Δεν ξεκουραστείς, εγώ θα σε κάνω ένα γκάλοπ σήμερα. Γκάλοπ. Θα σε πάω από τη διασταύρωση της Πηλαίας ναι. μέχρι κάτω τη διασταύρωση Καφτατζιοκλείου. Και τι κέρδος αυτό. Αν δεις ένα αυτοκίνητο, αν ένα αυτοκίνητο άμα δεις παρκαρισμένο που θα είναι όλοι για το μάτς. Που θα έχει πινακίδες Θεσσαλονίκης, εσύ να έρθεις να με γράψεις γράμμα. Άντε πάλι. Να έρθεις να με γράψεις γράμμα. Άντε πάλι. Θα δεις αυτοκίνητα, το έχω κάνει εγώ αυτό. Από Αριστιάδα μέχρι Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Ναι. Και μου λες για την πόλη. Άρης και Ηρακλής είναι η πόλη, θα το ξέρεις. Πλην δηλαδή, το δυτικό σου. Δηλαδή, αν πάω τώρα εγώ στη Νεάπολη και φωνάξω Άρης, δεν με κάνουν μπαούλο στο ξύλο. Σου είπα. Ή αν πάω στην Πολύγνη που είναι και χειροδύναμοι Παλαιστές. Θα βγουν με τα κεφάλια και τις αυτάρες και τις μητάρες και θα με κάνουν αλτιοκά. Σου το είπα. Πατράβαση στην Πολύγνη και φώνα Άρης. Να δούμε πώς θα βγουν. Σου το είπα. Σου το είπα. Πλην δυτικών συνοικιών. Α, πλην. Σου το είπα. Ναι. Πλην δυτικών συνοικιών. Από Βαρδάρη μέχρι Καλαμαριά είναι Άρης και Ηρακλής. Σαν ο πόλη παντού. Παπάφη. Τι μου λες τώρα. Έκλεισε. Τελείωσε. Θα κάνεις γκάλοπ. Λοιπόν. Νίκος Ροκίδης. Τηλιαβερίδης, Μιχάλης. Βουτιές στην Ηράκλεια. Ψαροφαγία, κατάδυση, ψάρεμα. Εντάξει, μια χαρά παίρναν τα παιδιά. Θα δουν και την Παοκάρα εκεί. Δεν θα έρθουν στον Κρόνο.
Θα τα πούμε εμείς οι δύο, κύριοι. Θα τα πούμε εμείς οι δύο, κύριε Τηλιαβερίδη, να πούμε. Θα τα πούμε, κύριε Τηλιαβερίδη. Και κύριε Νικόλαη, να πούμε. Εκεί πέρα την έχετε βρει την άκρη, μια χαρά βλέπω. Εκεί στο εξοχικό του κυρίου Νικόλαου, μάλιστα. Τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου. Επόμενη γραμμή, ναι. Μάλιστα. Ραπ. Μάλιστα. Έλα ρε, μια ώρα. Μια ιστορία θα τους μάθεις τώρα. Τι να κάνω, ρε φίλε. Έλεος τώρα να πούμε. Κρυφά βλέπουν Τούρκικα στο σπίτι, Χρυσή Αυγή ψηφίζουν. Μας τρελάνε. Α, το άλλο, ιδρύουν εταιρείες στη Βουλγαρία και παντρεύονται Ρωσίδες και Ρουμάνες και Χρυσή Αυγή είναι πατριώτη σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Στη Βουλγαρία πάνε αφήνουν τα λεφτά να πούν δεξιά-αριστερά. Να μην λέμε πού και πώς και τι. Μη. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ήσαι ρωτά. Για ποιο λόγο γίνεται ένας ξένος, γίνεται ΠΑΟΚ. Τι θες να γίνει δηλαδή. Ο ξένος. Ναι, με τι θες να γίνει δηλαδή. Ένας ξένος τι να γίνει. Ήρθαμε από εκεί που ήρθαμε, ήρθαμε από εκεί που μας διώξανε γιατί ήμασταν Έλληνες. Ναι. Έτσι και δεν το χωράει το μυαλό σας ότι είστε δεύτερο. Παιδί μου, άκουσε να δεις. Αυτοί εδώ ήταν ο Άρης και ο Ηρακλής πιο μπροστά από τον ΠΑΟΚ. Ήρθαν οι ξυπόλοιτοι από την Τουρκία. Η γιαγιά μου η Ζαμπέτα και ο παππούς ο Γιώργος, η θεία Σωτηρία, ο θείος Γιάνγκος, ο θείος Σίμος, οι μηταράδες, οι αυταράδες. Κάναν τον ΠΑΟΚ εδώ, πήρε ο ΠΑΟΚ τα πρωταθλήματα, έγλυψε το ΠΑΣΟΚ, έκανε λαό, έκανε ομάδα και αυτοί μείνανε να παίζουν με το σουβλί. Και δεν κατεβάζει και την εβραϊκή σημαία, λέει, από τη Χαριλάου, που θα έπρεπε να είναι εκεί ψηλά, να πούμε, στα 10 μέτρα να κυματίζει. Λέγε. Αύριο που θα πάρει τηλέφωνο να μας πει τι κάνει ο Κενάν και η Ιδρά που βλέπεις τα Τούρκικα στο σπίτι, να μπούμε και θα τα αφήσει αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω. Ναι. Μ' ακούς? Ναι. Μόνο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Τι θα πει οι ελληνικές ομάδες και οι ξυλινικές παγκοσμιοποίησε, ρε φίλε. Πάει τελείως. Ποια ελληνική ομάδα ρε με 12 παίκτες να πούμε στην 11α. 12 στην 11α είναι ξένοι. Ναι. Μόνο ΠΑΟΚ, όχι. Να χάσει και ο Ολυμπιακός και όλοι να τα πάρουν τα φράγκα μόνος μου. Έτσι. Σωστός. Ωραίος. Υποστηρίξω. Αυτό τι. Να υποστηρίξω τον Γκάνινο, να υποστηρίξω να πούμε μια ομάδα από εδώ πάνω, από τριγύρω, ναι, μια μικρή ομάδα. Φτάνει με αυτούς τους δυο. Ποια έχει τώρα. Κατά τα άλλα, εντάξει, ο Κυρικός σας είναι πολύ συμπαθής, αλλά εντάξει. Και αντικειμενικός. Γι' αυτόν τον κύριο που είπε ότι κουράζει ο Κυρικός σας, εγώ τον γουστάρω πολύ. Τα λέμε. Τα λέμε, γεια. Επειδή ο κύριος Τηλιαβερίδης άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο με τον κύριο Νίκο και ρωτάνε τι έγινε ο Φακούντο, τον φάγανε από τη 18α Νικόλα τον Φακούντο. Φάγανε και τον Ζάιρο και τον Μπέλκα. Και άμα φας κανένα γκολ Τηλιαβερίδη στο πρώτο τέταρτο, να πώς θα ανοίξει την άμυνα, να πούμε. Δεν ξέρω. Καλημέρα. Ραπ, καλημέρα. Καλημέρα. Αποτυχημένη εκπομπή σου σήμερα. Ναι, βέβαια, κακή. Άκου να δει. Μην κερδιάζει. Μην. Ναι. Έπρεπε να του πάρει έναν τηλέφωνο αυτού που βγαίνουν, ναι, από τι άλλε ομάδε και να βγάζει μόνο αυτού. Ναι. Και εμεί να ακούμε να γουστάρουμε, ραπ. Δε φίλε, δεν έχω τηλεφωνήτρια, εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Όχι, όχι, να τους αφήνεις, ναι, να τους αφήνεις να παίρνουν μόνο αυτή τηλέφωνο. Α, ναι. Αυτοί όλοι της γκρίνιας και της κλάψας, ναι, που ψάχνουν τα δωμάτια, τα άλλα που είναι η γυναίκα τους, για να μην ακούνε και ξέρεις, για να μην πέσει φάπα. Πρέπει να αφήσεις μόνο αυτούς να παίρνουν τηλέφωνο. Μάλιστα. Γιατί είναι πολύ κλάμα, πολύ κλάμα σήμερα ράψει την πόλη. Πολύ κλάμα. Ναι, αλλά μην περάσει κανένας Άγιαξ και δούμε χαμόγελα από ανατολική μεριά. Ξέρεις τι έχει να γίνει στον γκολ του Άγιαξ, αν μπει από πλευράς Αργιανών Ηρακλειδέων. Ναι, εντάξει, αυτή είναι η κατάτια του Ζεράπ. Συγγνώμη, ρε φίλε, συγγνώμη. Εσύ αν έπαιζαν αυτοί με τον Άγιαξ, με τον Άρη, θα ήσουν. Τώρα τι θα πατάμε στις υποθετικές. Αυτοί δεν πρόκειται να παίξουν με τον Άγιαξ. Με τον Άγιαξ της Ηπείρου μπορεί να παίξουν κάποια στιγμή. Να το. Κατάλαβες. Δηλαδή τώρα εσύ στο Ολυμπιακό Άρη, στον τελικό, με ποιον να ήσουν. Εγώ εκεί στιγμή ούτε είδα το μάτι. Άσε ρε τώρα. Σε μένα δεν τα λες αυτά. Φοβόσου μην πάρουν κανένα κύπελο και τρελαθείς όλο το βράδυ ειδικά, να ακούς κορταρίσματα. Ειδικά αυτό το μάτι το είδα, στο λόγο. Λοιπόν, ας τους να βγαίνουν, ραβ, μέχρι το βράδυ ας τους να βγαίνουν. Είναι πολύ το κλάμα σήμερα. Μάρθα Βούρτσι, Νίκος Ξανθόπουλος. Δεν με λες. Γενιά. Άμα φας κανένα γκολ στο τέταρτο, τι γίνεται. Εντάξει, θα το γυρίσουμε μέσα. Πώς θα το γυρίσεις, φίλε, με το plan B. Δεν βλέπω plan B. Ραφ, θα το γυρίσει το γήπεδο το μάτς. Άκου τι σου λέω. Θα το γυρίσει. Έχω πιστοσύνη. Θα το γυρίσει το γήπεδο. Το γήπεδο θα το γυρίσει σήμερα. Έχω πολλά χρόνια να δω. Έχω πολλά χρόνια να δω ο κόσμος του ΠΑΟΚ να γυρίζει μάτς. Ακριβώς. Έχω πολλά χρόνια να δω. Κάτι σερβιέτες βλέπω always στη θύρα. Ακριβώς. Εκεί πέρα και τα λοιπά. Άστα. Εμείς είμαστε σαραντάριδες. Ναι, εμείς είμαστε, αλλά οι άλλοι. Έτσι. Δεν υπάρχει, αλλά ευελπιστώ ότι θα πάνε παλιοί και θα το γυρίσουν. Γιατί άμα περιμένω από τους άλλους, τσατατάκι του τσουτσού,
όλα δεν θα γίνει τίποτα. Άρα πρέπει να πάνε στο μάτς σήμερα οι καρνίβαλοι 45. Ακριβώς, και πρέπει να γυρίσει, γιατί να σου πω κάτι, ο Άγιαξ είναι μεγάλη σχολή, έτσι είναι μεγάλη. Δεν είναι. Δεν είναι εύκολο έτσι, αλλά δεν είναι και ο Άγιαξ που ήταν. Φιλιά, τα λέμε. Εντάξει, επόμενη γραμμή. Ένα στη θύρα 4 κάνει ανταλλαγή με τη θύρα 7. Ένα άλλο πουλάει στη μαύρη το δικό του εισιτήριο. Παιδιά, όχι σε μένα αυτά. Γεια σου, Ραπ, καλή εκπομπή Θεσσαλονική. Πάνε με τα πόδια, λέει. Είμαι άλλα μέσα, πες τον Τάσο Κυλκή. Λοιπόν, Ραπ, εγώ και λέω τέλος τα σενάρια, ήρθε η ώρα των ομάδων, σωστό. Κάτω τα χέρια από τον Κυρκώστα, λέω 402. Άρση σε βρέ, θέλω κύπελο, θέλω όμιλο, βρέ, 940. Λοιπόν, Δημήτρης από Βέρε, ούτε γάβρος ούτε χανούμι, μόνο ΠΑΟΚ. Δύο μεταγραφές κάνανε αυτοί, Ήλιτσι Ανάκογλου, και παίρνουν οι Αριανοί τηλέφωνο, ρε Ραπ, ξύπνησαν. Πού να ανέβουν και όλα, τι έγινε να γίνει. Ούστρε, Κοπριέσο, 980. Πάμε στους τρεις τελευταίους ταχύτητα, καλημέρα. Καλησπέρα σε τι ωραία και λοιπόν. Κύριε Ραπτόπουλε, μεγάλη βραδιά σήμερα, δύσκολη. Δεν ξέρω, θα ξενυχτήσουμε όλο το βράδυ, θα πρέπει να πάω στο αεροδρόμιο να περιμένω τον κύριο Σάβα. Πάση περιπτώσει, θα παρακαλούσα μέσω της εκπομπής σας και μέσω εσάς, κύριε Ραπτόπουλε, να σας κάνω δύο-τρεις ερωτήσεις. Να μου κάνετε τρεις, μπορείτε. Το χέρι. Τι κοινό έχει ο Χριστίδης που έπαιζε τερματοφύλακα στην ομάδα της καρδιάς σας με τον Γκάλι? Τι κοινό έχει ο Χριστίδης με τον Γκάλι? Είχε γίνει σύνθημα ενάντια από τους παοξίδες. Γιορτάζουν και οι δύο την ίδια μέρα του Αγίου Νικολάου, κύριε Ραπτόπουλε. Αυτό. Θα ήθελα, μόλις κλείσει η εκπομπή, να ενός λεπτού συγγύηση, παράσταση για τα ροφανά παιδιά της Κούκης, ναι. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συνθέσεις των τραγουδιών της δεκαετίας του 60 του Νίκου Χριστίδη και της δεκαετίας του 80 του Νίκου Γκάλη, για αυτές τις κακοποιημένες ψυχικά, σε εισαγωγικά, οπαδικές ψυχές των εξεντάριδων της πόλης σας. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, πείτε μου μια γνωστή επιτυχία της νουνάς σας. Γνωστή επιτυχία της νουνάς μου? Ναι, να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικάνικα. Πείτε μου ένα γνωστό τραγούδι της κυρίας Μαρινέλλας. Πολλά μου αρέσουν εμένα. Το λέσα για λέσα, μην το προκυπές, σας αρέσει, κύριε Ραπτόπουλε. Να το βρούμε. Ναι. Ναι, αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλή νύχτα μου. Λέσα για λέσα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Καλημέρα. Εσύ, φίλε. Δεν θες να μιλήσεις. Πάμε επόμενος, ναι. Έλα, φίλε. Τι στο διάλογο είναι. Επόμενος. Μάλιστα. Κύριε Ραπ. Τελευταίος είσαι. Πες τα. Ο Ζήτης παίρνει από την Καστέλα σαλιάρα βάζει. Γιατί μόνο σάλια. Σαλιαρίζει κάθε φορά. Τι να κάνω εγώ, ρε φίλε. Τι, μπαμπάς του είμαι εγώ. Δεν είσαι μπαμπάς του, αλλά όταν βγαίνει μόνο σαλιαρίζει, τίποτα άλλο. Ναι, και κάτι πες... άλλο, κύριε Ραπ. Ναι. Εφόσον λες ότι έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ όταν θα βάλει γκολ ο Άγιαξ, γιατί τότε δίνεις πρόταση, παράταση μέχρι αύριο το πρωί? Άρα και ο ΠΑΟΚ θα βάλει γκολ. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα προηγηθεί. Α, γι' αυτό. Ναι. Άμα προηγηθεί ο ΠΑΟΚ θα το κερδίσει το παιχνίδι. Μπορεί. Άμα προηγηθεί ο ΠΑΟΚ, ναι. Το πιο πιθανό να το κερδίσει το παιχνίδι. Άμα φάει γκολ ο ΠΑΟΚ, τι γίνεται? Αυτό είναι το θέμα. Αυτό το τότε τι δίνεις πρόβλεψη 1-1. Άλλο η ναι, εγώ εξετάζω. Εγώ λέω ότι μπορεί να βάλει πρώτος γκολ ο ΠΑΟΚ. Στην κακή περίπτωση λέω που φάει. Εντάξει τώρα, όχι. Στάσου, ρε φίλε, για μπάλα μιλάμε τώρα. Σιγά, ένα λεπτό. Έχεις όλους τους μεσοεπιθετικούς εκτός της 18ης. Okay, εντάξει, αυτή την επιλογή έκανε. Στάσου, εδώ είμαστε για να κρίνουμε και πριν. Για να είμαστε σωστοί ακροατές. Εσείς υπέρ? Σε τι πράγμα υπέρ? Παιδί μου, που έβγαλε τον Μπέλκα. Όχι δηλαδή τον Μπέλκα, μόνο το Ζάιρο και το Φακούντο. Είσαι υπέρ? Μισό λεπτό. Έβγαλε, λες, έξω. Και έχει το... μέσα τον Κουλούρη, είσαι υπέρ? Πότε έβαλε γκολ ο Ζάιρο? Πότε έβαλε γκολ? Ναι. Ο Ζάιρο, ο Μπέλκας, πότε έβαλε γκολ? Μάλιστα. Για να βάλει και τώρα, αν χρειαστεί. Ναι. Ο Κουλούρης πότε έβαλε γκολ? Ποτέ κι αυτός. Ποτέ. Αλλά έκανε την επιλογή του. Από όλους διάλεξε αυτόν. Ξέρετε, αντίο... κύριε μου, γιατί σας το ρωτάω αυτό. Αντίο σας, κύριε. Αντίο σας. Να είστε καλά. Άμα φάτε κάνα μπουλκού, μη με βγείτε μετά το βράδυ. Αυτό λέω. Δεν θα ισχύει το βράδυ. Τέλος. Θα έχεις εσύ να λες αύριο το πρωί για να έχεις τους ίδιους κάθε μέρα. Έλα μωρά, τους ίδιους. Άντε, φιλιά, σας αγαπώ. Για μπάλα μιλάμε, παιδιά. Άλλο για μπάλα, άλλο τα ιστορικά, άλλο οι Εβραίοι. Αλλά να ακούσεις Απαριανό. Να κατεβάσουν την εβραϊκή σημαία από το Χαριλάου, αυτό δεν έχει μάτα ξαναγίνει. Απα!
Απαπα. Λοιπόν, θα ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας. Να τους πούμε μια τον τηλιβερά μας. Να ευχαριστήσουμε το καλό Εβιτάλ. Να ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος κάνει πολύ μεγάλη δουλειά στο ανταλλακτικό. Και ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τη Σκόντα Εσκιάδης Μπαλοδήμος, τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων για τη Βόρεια Ελλάδα, που συνεχίζει τις προσφορές πέρα από τον Ιούλιο με απίστευτες τιμές στα Σκόντα 1000 κυβικά 120 άλογα Οκτάβια με 16.500 μόνο, παρακαλώ, τζάμπα. Σκόντα Οκτάβια Diesel 1610 άλογα με 19.590 τελική τιμή. Και επίσης το σπουδαιότερο, Σκόντα 1400 Οκτάβια με κινητήρα μανίσιο φυσικού αερίου κάτω από 20.000, 19.500. 7ο χιλιόμετρο Αθηνών Θεσσαλονίκης, μάλλον Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγα μέτρα μετά το πρώτο κτέο με τηλέφωνο το 231-0-596-690. Μαρίνα Μπίκου ακολουθεί με τλους ειδήσεων. Και ακολουθεί ο Κυριάκος Κίρτσος με την Τάνια Δήμου στην ενημέρωσή σας, με όλους τους ρεπόρτερ εδώ κοντά. Και από εκεί και πέρα θα γίνει ο χαμός του χαμού. Νίκο και τη Λιαβερίδη, ο Φακούντο έχει αποκλειστεί. Λοιπόν, τέλος, να είστε καλά.